Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσκομερό πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήρια και αθλητήριες καν του δοθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Τους χορηγούς θα τους πω μετά, ήδη περιμένατε αρκετή ώρα. Θα τους πω εκεί και μισή. Δεν παρεξηγούνται. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας. Κληρώνουμε σήμερα μια καταπληκτική ηλεκτρική σκούπα Siemens. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Υπερατού δωράκλες. Αφεντικό τρελάθηκε. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης. Μιλάμε τώρα για δώρα, όχι αστεία. Αυτή την εβδομάδα δώσαμε τα πάντα όλα. Παπάδες. Από το Πατριαρχείο μας έστειλα συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Μπράβο σας που δίνετε παπάδες. Δώρα. Εκπληκτικά πράγματα. Μία Siemens κούπα δίνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54526. Γράφετε και κάτι άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμό σας. Οτιδήποτε. Ένα μπινελίκι. Κάτι. Ένα γλυκόλογο. Μία ένα γρίφο. Κάτι. Μια παραγγελιά. Ένα τραγούδι. Τίποτα. Ένα γκρμπζμπρ. Πατήστε τα γράμματα. Να βγει κάτι άλλο. Κάτι στα κροάτικα που είναι και τη μόδα. Τώρα που οι Κροάτες πήγανε με την εθνική τους στο τελικό. 6 ώρα ο τελικός, σοβαρολογείται. Δηλαδή δεν έχουμε χωνέψει ακόμα καν. Δεν έχουμε χωνέψει καν. Και εσείς μας λέτε ότι θα έχει παιχτεί ήδη ο τελικός. Δηλαδή 8 η ώρα θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Τι ξενέρωμε αυτό. Αλλά φίλε, οικονόμα να μας δουν σε όλες τις χώρες που έχουμε διαφορά ώρας. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι πάει το πράγμα. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας και σας περιμένουμε εδώ που είναι η avant-garde, που είναι η εφαγκατέ, που είναι η crème de la crème. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι κρέμες, φίλε. Δηλαδή η κρέμα καραμερέ δεν ποτέ. Δεν. Ενώ το καζάντιπι, φίλε, είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Που είναι, λέω, αυτά που δεν είναι σοκολατοειδή. Το καζάντιπι. Και το ριζόγαλο. Βεβαίως. Ναι, οκ. Okay, μια χαρά. Το ριζοκαλάκι, αλλά κρέμα καραμελέ, δεν. Αυτά είναι περιορέξεως. Pumpkin pie. Αλλά θέλω να πω ότι ανοίξαμε και το μπλιμπλίκι μας. Εσείως 11.148 άνθρωποι είμαστε εδώ. Μια μεγάλη, μια τεράστια οικογένεια που ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι η Μελβούρνη, ο άλλος είναι στο Τορόντο, ο άλλος είναι στην Μοζαμβίκη, ο άλλος είναι στη Βενεζουέλα, ο άλλος είναι στην Ισλανδία. Και είμαστε όλοι σε ένα τεράστιο τραπέζι. Βάζουμε την καφεδιά μας. Βάζουμε και την πουγάτσα άμα είναι και μπορούμε. Και θέλουμε που θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Και γενικά τα λέμε όμορφα και ωραία. Είδαμε την Παοκάρα χθες. Έχουμε πει και άλλη φορά, το λέμε και σήμερα. Μία έτη φορά. Ότι δεν ενθουσιαζόμαστε. Τζουμ, τρία, ελάτε, λόλαλα, ούπα, τι τέλεια. Μαδάρα αυτά. Ούτε απελπισία. Δεν μπορώ. Δεν παίζει. Δεν κάνουμε. Δεν είμαστε. Τι θα κάνουμε. Ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο. Φιλικά παιχνίδια. Δοκιμάζει διάφορα. Καμία από αυτές τις εντεκάδες που έπαιξε χθες δεν θα είναι η βασική εντεκάδα. Δοκιμάζει διάφορα. Και προκύπτουν μέσα από τις δοκιμές άνθρωποι οι οποίοι αρπάζουν την ευκαιρία από τα μαλλιά, την τζουρομαδάνε την ευκαιρία, την αφήνουν με κόμωση τζάλα κόστα αθηναϊκού, πλαγιοδάνιο, παίρνω το μαλλί από δίπλα, το αφήνω μεγαλώσει, το περνάω απέναντι πεζογέφυρα στον περιφερειακό σύστημα, το περνάω απέναντι και επειδή είμαστε σε μια πόλη που μπορεί να φυσήξει ένας βαρδάρης, κάνουμε και τσάρλες στον γυρισιά πίσω από το αυτί, διπλώνουμε για να μην μας το πάρει ο αέρας ή όταν θα είμαστε μπροστά μαζί με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και την τύπισσα και μπορεί να φυσήξει κανένας αέρας και να ανοίξει το κασκέτο. Σαν σκεπή από τεσεβό Σιτροέν. Έγινε σαφής. Και γάμω τις ποδοσφαιρικές ανάλυσεις, ρε παιδί μου. Χάρη εκεί που είσαι. Καλά να είσαι εκεί που είσαι. Εμείς δεν ξεχνάμε. Σίγουρα έχουν κάνει μια συνάντηση με του Λάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Στάνταρ. Έχει πει χλάτς χλούτς, του έχει πει η δικιά μας. Έχει πολύ κόσμο εκεί. Καλημέρα Κωστή μου. Λέει η φρεσκογιαγιά Νανά Παρασκευοπούλου. Τόσο νέα και ήδη έχει γίνει γιαγιά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γέννησε προχθές η οικογένεια. Το νέο μέλος, η Αναστασία, καλά το θυμάμαι. Μου γράφει λοιπόν. Καλημέρα Κωστή σε όλα τα ζουμουσάκια πανταχού της γης. Σήμερα θέλω να ευχηθώ στην κόρη μου Κωστή που έχει τα γενέθλια της και να την ευχαριστήσω για το ομορφότερο δώρο που φέτος αυτή μας έκανε. Φιλιά σε όλους. Σκέψου.
έφτασε στο σημείο η Νανά να μεγαλώσει τόσο η κόρη της που να κάνει και αυτή κόρη. Αυτά είναι ζουμού σου. Νανά μου, όπως σου γράψα, η απόλυτη ευτυχία. Η φωτογραφία που μου στείλες, το πρόσωπό σου αν το δεις, δηλαδή λάμπει, φεγκοβολάει, αυτό είναι. Να κάνει το παιδί σου παιδί. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς αργά μπήκαμε στα σπόρα αυτά. Τα ξενικταρία είναι 9 και ο Θάνος είναι 3. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Λέω εγώ. Το ελάχιστο αυτό που λες. Το ελάχιστο. Τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει, αυτός καθορίζει τα πάντα. Μεγάλο προσκύνημα έγινε στον Άγιο Παΐσιο. Μεγάλο προσκύνημα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στη γειτονιά μας τον Άγιό μας, έναν άνθρωπο που ήταν σαν και εμάς αυτός ξεκίνησε. Ήταν ένας όπως εμείς. Φαντάζεται ότι οι Άγιοι είναι κάτι άλλο. Μέσα όμως από το βίο τους, μέσα από την Άγια ζωή που κάνουν, μέσα από τις στερήσεις, μέσα από τις θυσίες, μέσα από τον τρόπο που ζουν, επιλέγει ο Θεός να τους δώσει αυτό. Και μας δίνουν πίσω. Έτσι το είπα και χθες, για εσάς που πιστεύετε. Για εσάς που δεν πιστεύετε δεν πειράζει, είπαμε κάνουμε εμείς μια προσευχή. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Δεν πρόκειται να δυσανασχετήσουμε. Πολλές φορές έρχεται μου λένε, ξέρεις, ακούω που λες λέει για τη θρησκεία αυτά. Δεν είπαμε ότι πιστεύουμε στους παπάδες ή όλοι, ότι όλοι οι παπάδες είναι τέλειοι. Πιστεύουμε σε κάποια πράγματα, έτσι. Έχουμε μια πίστη. Αυτή. Και έτσι προχωράμε. Καταπληκτικό μάτσε χθες είχαμε στη γειτονιά μου, στην Τούμπα, απέναντι στο οικοπεδάκι, βγήκα στο μπαλκόνι, αίμα και άμμος, παίζαν μέχρι σκοτάδι. Είχα πολύ καιρό να το ζήσω αυτό. Και βέβαια οι γνωστές μαμάδες που βγήκαν, επειδή είναι καινούργια γειτονιά, δεν τις ξέρω τις μαμάδες, είναι αλήθεια. Αλλά είχα αυτό που περιγράφουμε τόσες εκπομπές, τόσους μήνες, τόσα χρόνια που λέμε, το ξαναβίωσα εκεί στην Τούμπα, το δαχτυλίδι Βέρα στο σίδερο. Έλα πάνω, νύχτωσε! Μαζέψου, ίδρωσες! Άιντε! Και το άιντε είναι, νομίζω ότι δεν το αφήνει περίπτωση. Όχι, μαμά, υπάρχει ένας διάλογος, δεν έρχομαι! Δεν θα έρθει ο πατέρας, πρόσεξε καλά! Δεν... Και το καινούργιο που μπήκε τώρα εχθές, ας πούμε, και γι' αυτό το σημειώνω, το έγραψα για να μην το ξεχάσω, έβαλα ξυπνητήρι. Είναι πράγματα που συμβαίνουν μες τη μέρα και θέλω να σας τα πω και τα ξεχνάω, γιατί έχουμε καμένη φλάντζα. Ανέβα πάνω! Μαμά, δεν έρχομαι, δεν τελειώσαμε ακόμα, είμαστε στην παράταση! Λέει από κάτω ο πιτσιρικάς με φανέλα Μπαρτσελόνα Μέση. Αν δεν έρθεις τώρα, μια βδομάδα δεν έχει τάμπλετ. Να τα καινούργια στοιχεία. Να που μπαίνει ένας εκβιασμός τεχνολογίας στη φαρέτρα της μάνας. Γιατί εμείς τι είχαμε, μια βδομάδα δεν έχει τηλεόραση, ας πούμε. Αν που πηγαίναμε στο πιο ακραίο. Ή δε θα έρθει ο πατέρας σου. Ο πατέρας ο οποίος ερχόταν κατάκοπος, σιγά μην είχε όρεξη τώρα να ασχοληθεί να πούμε μετά αυτά. Τι έγινε, να δεν είναι. Άντε ρε παιδί μου και εσύ ανέβα. Που εκείνη η κουβέντα του μπαμπά μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τις φωνές της μάνας. Σε παρακαλώ τώρα, μην με φαίνεις. Δηλαδή, μην με δυσκολεύεις. Παίξατε μπάλα, ανέβες, σου φωνάζει η μάνα σου. Δηλαδή, το τελείωνε με διαδικαστικά μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Χλάτς κλουτς, με λέγει του Λάρα. Απλά! Σε παρακαλώ. Τώρα μεγάλο παιδί, επιτρέπεται να βγαίνει η μάνα σου να φωνάζει τα μπαλκόνια. Και σε έριχνε στο φιλότιμο. Τι σου, ο πατέρας σου μια κουβέντα σου είπε και αμέσως έριξε, έτσι. Εγώ έβγαινε και φώναζε στο μπαλκόνι. Να γινόμαστε θέμα. Γιατί θέμα, μα και απέναντι φωνάζει και άλλοι, απέναντι και η Ρούλα και η Ευγενία και η κυρία Σιμίνα. Όλοι στη γειτονιά βγήκαν να φωνάξουν. Τι είναι, αφού είναι folklore. Και μετά πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Μαμά, θέλετε να βγαίνετε να φωνάζετε και να κάνετε όλε κύμα. Ηρωνία, πουλάμε και ηρωνία. Αλλά ήθελα να το προσθέσω αυτό το. Μια βδομάδα δεν θα το δει το τάμπλετ. Ο μικρός, παιδιά, με το που άκουσε τη λέξη τάμπλετ, μάζεψε την τσάντα του, μάζεψε την μπάλα, έπεσε περονόσπορος, ένα φαπ έγινε και εξαφανίστηκαν όλοι, γιατί το επόμενο βήμα ήταν να βγει η άλλη του αλουνού η μάνα και να του πει δεν έχει PlayStation. Θα σου κλειδώσω την κονσόλα ή θα σου πάρω τα χαρτάκια ή τις μάρκες, θα πούμε, ξέρω εγώ, τα καπάκια ή οτιδήποτε. Αυτά, έτσι ήθελα, folklore, να τα αναφέρω, έτσι, ηρίστο εν παρόδο που λένε. Ανοίξαμε το μπλυμπίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στην παρέα μας, μην ξεχνάτε, κορυφαίο γυαλί στην πόλη, οπτικά Μανολόπουλος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πήγε εκεί και δεν βρήκε αυτό που θέλει, δεν υπάρχει άνθρωπος που πήγε εκεί για να μην τον εξυπηρέτησε
Και ο Μανώλης και η Ντόρη, καμαρώνω για τους φίλους μου και μετά χορηγούς. Καμαρώνω γιατί όποιος πήγε εκεί τον περιποιήθηκαν με εξαιρετικές τιμές, με μεγάλη ποικιλία, δίπλα ακριβώς στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Προστατέψτε τα ματάκια σας, φυσικά και για τα παιδάκια σας. Μην τους παίρνετε από το περίπτερο, να πούμε, ή από το στάντ γυαλί επειδή έχει πάνω, ξέρω εγώ, τον. Τα Popa Troll, ξέρω εγώ, ή επειδή έχει πάνω τους ήρωες με πιτζάμες. Α, πάρ' το αυτό να του βάζεις τα ματάκια του. Όχι. Έχει και τέτοια. Πρώτα τα μάτια του και μετά τη φιγούρα. Άμα θέλει να φορέσει κάτι με φιγούρα, πάρ' το ένα καπέλο. Πάρ' το ένα μπλουζάκι. Popa Troll, ξέρω εγώ, ή Ben 10 ή οτιδήποτε άλλο. Blazer, πώς το λένε τον άλλο με το αυτοκίνητο. McQueen. Όχι όμως για να το βάλεις τα ματάκια του. Σας το λέμε έτσι με πάσα ευθύνη. Και εγώ τον λέω για το τάμπλετ, λέει Χρύσα. Χρύσα μου, είμαι μέσα στο νόημα. Μέσα στο θέμα. Εγώ με την εκταρία δεν χρειάστηκε να πάω σε. Δηλαδή, είναι τέτοιο πλάσμα που με το μικρό θα έχουμε ήδη. Δηλαδή, καλά, ας πούμε, δεν μιλάμε καλά-καλά και καταλαβαίνω ήδη ότι θα έχουμε τέτοιες δικομηθείες. Ήδη μπαίνουν οι απειλές στη μέση. Έτσι. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα. Χθες λοιπόν. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, αφού σας υπενθυμίσω ότι για ρεύμα θα πάτε στη Βολτέρα, εκεί είναι αυτό που σας συμφέρει, 475-308, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν βγει διάφοροι τώρα, ενημερωθείτε στη Βολτέρα, θα δείτε ότι σας συμφέρει, δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις με ρήτρες αποδέσμευσης, δεν υπάρχουν πάγια, ενημερωθείτε στη Βολτέρα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είπα λοιπόν ότι σήμερα κληρώνουμε μια ηλεκτρική σκούπα Siemens από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης που είναι 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα μέχρι 15 Ιουλίου. Bosch, Siemens και Pitsos, ό,τι πάρετε από αυτά τα προϊόντα, 30% είναι μεγάλη η έκπτωση, παιδιά. Ειδικά αν πάτε να πάρετε ένα ψυγείο, μια κουζίνα, ένα πλυντήριο. Το 30% είναι πολύ μεγάλη έκπτωση. Κάντε τη βόλτα σας από την Electronet, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα ενημερωθείτε, πείτε ότι ακούσατε και την εκπομπή και σας συμφέρει. Είναι 30, δεν είναι 5 και 10%, είναι 30%. Είναι σημαντικό το ποσό που θα γλιτώσετε. Για ένα πολύ περίεργο λόγο, και πριν πω για τα χθεσινά τα του Φιλικού, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Κόκα έγινε κούκα. Σαν το Μαλακίδι του Πανσεραϊκού τερματοφύλακα που όταν πήγε στον Ολυμπιακό έγινε Μολακίδης. Τι λέτε ρε μολάκες? Αλήθεια, να το αλλάξουμε άμα είναι. Και έφνης, ό του θαύματος, ό του θαύματος. Ο Κολομητρούς που έπαιζε στη Λάρισα, όχι, ήταν Κολομητρούς. Δεν είναι... Εκεί δεν υπήρχε λόγος να το αλλάξουμε, να γίνει, να αλλάξουμε κάτι. Αλλά ο Μαλακίδης, κανονικά τον παιδί το λέγανε Μαλακίδη, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πασαρικό τερματοφύλακας. Όταν πήγε στο Ολυμπιακό, Μολακίδης, κάπου εκεί, έξω από την Αθήνα. Φεύγει η μαγκουρίτσα από το Α. Κάπου κάνει ένα έτσι και φεύγει η μαγκουρίτσα. Και το Α γίνεται όμικρον. Δηλαδή ο τσατσαρός γίνεται τσοτσορός. Θα ήμουν διευθυντής τον Α τότε. Λέω λοιπόν ότι έγινε κούκα ο Κόκα. Γιατί ρε παιδιά? Κουκακούλα είναι. Ε? Γιατί υπήρξε αυτή η κινητοποίηση? Αφήστε τον παίχτη, αφήστε τον Κόκα. Να ρουφήξει κάθε στιγμή στον Ολυμπιακό. Να είναι σε όλα τα meeting πρώτος. Ο Κόκα θα είναι σε όλα τα meeting, θα είναι πρώτος. Θα τρέχει. Και ποιες κούπες και ποια αυτά τώρα, τι δεν υπάρχει αυτά. Ήρθα να ρουφήξω κάθε στιγμή. Και δεν θα ανοίξει ρουθούνη και τέτοια πράγματα. Κόκα λέει σε ποια γραμμή θα παίξεις. Στην επιθετική, παιδιά σου πια να είναι, δεν είναι εγώ, πείτε μου που είναι να πάω, έτσι. Ισχυροποίησε την αμυντική του γραμμή Ολυμπιακός, με Κόκα. Ωραία πράγματα παιδιά, δηλαδή, δεν γίνεται. Σε, πού παίζεις, στο κέντρο? Στο κέντρο, αποτοξίνωσες. Λέω ρε παιδί, μπορούμε να πούμε διάφορα, να λέμε τέτοια μέχρι αύριο, να ξέρετε, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί, να πάμε στο δικό μας το φιλικό. Όπως είπαμε, αυτές οι δεκάδες δεν θα παίξουν ποτέ, όπως. Τις είδατε χθες, ήταν αναμειγμένα τα πρόσωπα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που αρπάζουν την ευκαιρία από τα μαλλιά, όπως έκανε χθες ο Λεό Ζαμπά. Τον είδατε.
τους πέρασε σαν κόνους της τροχέας όλους και εγώ δεν θα σταθώ ούτε στην ταχύτητα, ούτε στην τρίπλα του, ούτε στο πώς κάλυψε το σώμα του για να μην του πάρουν την μπάλα οι άλλοι, γιατί όταν περνάς έναν, okay. Όταν περνάς και δεύτερο, okay. Οι άλλοι που σε περιμένουν, σου λέει, γινόμαστε ρόμπα, έτσι, μας περνάει όλους, είναι απλά. Γινόμαστε βιντεάκι, μας ξεφτιλίζει. Α, το πρώτος, okay. Ο δεύτερος, okay. Ο τρίτος έχει ήδη βάρος στην ψυχολογία του. Μας ξεφτιλίζει, μας κάνει ρόμπα. Μας κάνει χαρτοκοπτική Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, σιδερότυπο, Σεραφίνο. Περνάει, έρχεται, νάτος, έρχεται. Με περνάει και εμένα ο τρίτος, ήδη έχει αρχίσει η ρομποποίηση. Σου λέει ρόμπες γίναμε, ξεκούμποτες. Νεκλιζέ, ντουμπλε φας. Σαν από αυτές που έβγαινε η Λίντα Εύανς στη δυναστεία. Να υποδεχτεί τον ταχυδρόμο. Ο τέταρτος πλέον είναι, σου λέει, από μένα κρέμεται η ξεφτύλα ή όχι όλο αυτό που γίνεται. Διότι αν τον κόψω ή αν τον κοψομεσιάσω, σώζω την κατάσταση. Δηλαδή δεν γινόμαστε ρόμπα. Πέρασε έναν, δύο, τρεις, λέει, κοίταξε τον βλάκα. Πάει να τους περάσει όλους. Το σώζει ο τελευταίος, είναι πολύ σημαντικός. Όταν περάσει και τον τελευταίο, είναι ο τέταρτος, είναι ο πέμπτος, πόσο έχει περάσει. Μετά, απονενοημένο διάβημα. Είσαι ο τερματοφύλακας, βουτάς, προλαβαίνεις αυτά, να το σώσεις εσύ, αφού ρε ρόμπες, ρε ντουγάνια ποδοσφαιρικά, σας πέρασε όλους σας σταματημένους. Είχατε μεγαλύτερη κινητικότητα όταν πηγαίνατε για ντους στο ημίχρονο, παρά τώρα που σας περνάει αυτός. Εκεί λοιπόν που έρχεται η ώρα που βγαίνει το τέρμα, τσουπ, ένα απλό μυτάκι, ένα ωραίο σκαυτό σουτάκι. Έδειξε πραγματάκια χθες. Είπαμε ματάκι χορταράκι για όλους. Αυτός χθες τι φώναξε, ότι επειδή ακούω, διαβάζω, μου μεταφέρουν οι Βραζιλιάνοι, μου τα λένε οι φίλοι μου αυτά και τα λοιπά, ότι ήρθα για του χρόνου, αυτό ακούει αυτός, ότι δεν είναι, είναι επένδυση. Αν έχεις ποδοσφαιρικό εγωισμό, λες, για σταθείτε ρε δερβίσια. Εμένα με ρώτησατε αν ήρθα για του χρόνου ή αν ήρθα για φέτος. Εγώ έπαιζα πέρσι. Το ακούει από, δεν μπορεί να μην το έχουν πει, ξέρεις τι, επένδυση. Άλλοι θα παίζουν εσένα, σε βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Είσαι και μικρός και τα λοιπά. Με μια τέτοια ενέργεια λοιπόν, βροντοφωνάζεις στον Ρασβάν, που αν μη τι άλλο δίκαιος είναι, του λες, μαστορά, είμαι κι εγώ εδώ, και όχι για το 2019-2020, είμαι κι εγώ εδώ, για σκέψου, μήπως με βάλεις να παίξω με καμιά βασιλεία, εγώ δεν λέω βασικός, αλλά μήπως μου δώσεις κανένα μισαωράκι, ένα τέτοιο άμα κάνω μια κατεβασιά και την κόψω στο πέναλτι και έρθει ένας Αλέξανδρος, για δες με λίγο. Το φώναξε χθες. Όπως φώναξε και χθες, επειδή θέλουμε να είμαστε έντιμοι, έχουμε πει πολλές φορές, γουστάρουμε Πασχαλάκη, είμαστε φαν του, η τρέλα που βγάζει, καμία συζήτηση, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Όμως δεν μπορούμε να μην πούμε χθες ότι ο Ρέι μπαίνει και κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Σώζει ένα που δεν το ξανάδειξε στο φιλικό. Σώζει μια διπλή απόκριση πάνω στη γραμμή, πολύ δύσκολη. Μπράβο του. Και αυτός φωνάζει ότι ξέρεις κάτι. Ξέρω ότι ξεκινάω δεύτερος, αλλά είμαι εδώ. Υπολόγιζέ με. Με συγκινεί εμένα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο άλλος να θέλει να δείξει πράγματα. Τώρα, ακούσατε ότι αυτό που λέμε όλες τις μέρες και που έλεγε περί ρέως ατμόσφαιρα ότι ο Ερίκε δεν τον έπεισε σε καμία περίπτωση. Χθες δεν τον έβαλε καν να παίξει, γιατί μέσα στη διάρκεια της ημέρας προέκυψε δανεισμός στην Αστάνα. Η Αστάνα, επειδή με ρωτούσατε εχθές, είναι στο Αζερμπαϊτζάν. Η Αστάνα, πλούσια ομάδα, θα του πληρώσει όλο το συμβόλαιο και θα μπει ρήτρα για το καλοκαίρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπόρεσε να τον πείσει. Αγχωμένος ήταν, σφιγμένος ήταν, ανένταχτος είναι και δεν μπορεί να μπει, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, παιδιά. Έχουμε εμπιστοσύνη όμως στον προπονητή. Γιατί να μην θέλει έναν καλό παίκτη? Εγώ το πρέπει να επιλέξει λόγω εθνικότητας, το ακούω βερεσέ. Δηλαδή, αν ο Ερίκε πήγαινε και έβγαζε μάτια από τη μέρα που ήρθε, θα βρίσκει έναν άλλο τρόπο. Θα έλεγε, παιδιά, τι λέτε τώρα εδώ? Σοβαρολογείτε? Πρέπει. Αυτός εδώ πέρα είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Δεν νομίζω ότι
θα, αφού δεν έκανε αυτά που περίμενε, τότε μπήκε ο προπονητής στη διαδικασία να πει, ακούστε, η Ουάρντα ή η Ερίκε. Τώρα όσον αφορά στον Ουάρντα, τον οποίο ξέρετε τον, ότι μας αρέσει ρε παιδί μου, τον γουστάρουμε, τι λέμε την άποψή μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε, όπως κάνουμε την κριτική έτσι λέμε για τον καλό τον λόγο. Πρέπει τώρα, αφού επιλέγει, αφού επιλέγει αυτός, γιατί και αυτός το ήξερε, ή εμένα θα κρατήσει ή τον Ερίκε. Δύο πράγματα δεν πρέπει να συμβούν. Ένα, να εφησυχάσει ότι οκ, εμένα διάλεξε, όλα εντάξει. Δεν λέω ότι έδειξε τέτοιο πρόσωπο χθες, εφησυχασμού. Ίσα ίσα έτρεξε, πάλεψε να δικαιώσει τον προπονητή. Είχε δηλαδή όρεξη, είχε και τον ανέφερε κιόλας στις δηλώσεις του. Ρασβάν είπε, έχει ποιότητα, αλλά χρειάζεται χρόνο ο Ουάρντα. Εσείς δεν το βλέπετε, μόνο εγώ το βλέπω, που μπαίνει ένας που είναι άλλος από αυτό που είχαμε δει και φαίνεται ότι δεν κολλάει σε όλο αυτό που είχαμε συνηθίσει. Το βλέπετε αυτό που λέμε. Δεν χρειάζεται να είσαι, να έχεις βγάλει τη σχολή προπονητών της Κολονίας, ας πούμε, για να το ξέρεις. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτός ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα. Δύο πράγματα λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν με τον Ουάρντα και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Η μία, να μην εφησυχάσει, εντάξει, διαλέξανε εμένα τώρα όλα οκ, okay, σωρολόπ, πρόσεξε καλά, γιατί μία ροπή την έχεις, στο λέμε με αγάπη, στο μεταφέρουν, αν δεν ακούσεις εσύ ο ίδιος, στο μεταφέρουν αυτοί που ακούν. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να γίνει είναι να σε πιάσει άγχος. Γιατί ο αμάν επέλεξε εμένα τώρα και πρέπει να δείξω και πρέπει να αποδείξω κτλ. Σου μίλησε ο προπονητής. Είναι και στη μαγιά του προπονητή να μην ευνουχίσει τον παίκτη, να μην τον βάλει να τον κάνει ρομπότ, γιατί τέτοιου είδους παίκτες θέλουν διαχείριση και μπύρι-μπύρι στο μιλητό και ο ρόλος μες στο παιχνίδι. Αλλά απ' την άλλη να μην είναι και ένας φουλ ανένταχτος άναρχος μες στο παιχνίδι και κάνει την ομάδα άνω κάτω, μπει και χαλάσει όλο αυτό το οποίο με πολύ κόπο, υδρότα και προπόνηση φτιάξαμε. Την ομοιογένεια, το πώς δουλεύει η ομάδα καλοκουρδισμένη. Αυτά ήθελα να πω για τον Ζαμπάτα, είπα, για τον Ουάρντα, για τον Ενρίκε, για τον Ρέι και προχωράμε. Την Κυριακή είναι το υπόλοιπο. Το επόμενο, το φιλικό, θα ξαναπώ πριν πάμε στο διάλειμμα ότι κληρώνουμε σήμερα μια καταπληκτική ηλεκτρική σκούπα Siemens. Στα 100 τόσα ευρώ η αξία της. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Φιλιά καρδασάκι μου. Έρχομαι σιγά σιγά. Έρχομαι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Δεν θα το πιστέψετε. Κάτι έγινε με τον υπολογιστή και δεν μπορεί να παίξει διαφημίσεις. Φίλε, αυτό είναι εκδίκηση, να ξέρεις. Αυτό είναι εκδίκηση. Αυτό είναι εκδίκηση. Θα παίξουν άλλη ώρα. Τώρα όμως δεν γίνεται. Πάμε γραμμές κατευθείαν. Σήμερα χωρίς διάλειμμα. Χωρίς διάλειμμα. Κάτι από το υπολογιστή ο φίλος μας, ο Ιάπωνας, και δεν μπορούν να παίξουν διαφημίσεις. Α, ωραία. Κατευθείαν, κατευθείαν. Να ξέρεις, αυτό είναι φίλε τα μπινελίκια για τα δεκάλεπτα διαλύματα και αυτά και που είσαι και γιατί δεν βγαίνεις και άντε και κόψε και εκείνο και ράνε. Να ξέρεις, αδερφέ. Θα τη βρούμε την άκρη, εντάξει. Οκ. Okay. Πάμε στο. Πάμε στις γραμμές μας. Πάμε. Καερεστά Περμητίδο Λεβεντάρσκε Εσοπλικατόριο. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αγόρι μου. Πού σημαίνει και αυτό, αυτό. Και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ελέο Ζαμπά, έλεος. Πολύ βιάζεσαι. Ήρθε σε ένα τρελό λαό και άρχισες από τώρα τα τρελά σου και τα μαγικά σου. Πρόσεξε γιατί θα την πληρώσεις άσχημα. Ναι. Κάτσε φρόνημα. Θα σε αρπάξουν οι ξένες ομάδες και θα την πατήσουμε εμείς πάλι. Κάτσε φρόνημα. Τον είδες. Τον είδα. Τι κρίνα αυτά τα τέσσερις παίκτες πέρασαν. Πώς πέρασαν. Τρεις-τέσσερις και από πάνω την έκανε. Και σκαφτεί και άντε να πάρε να άντε παστέλο. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ. Τι είπα, του Αζερμπαϊτζάν, η πρωτεύουσα του Καζακστάν. Λάθος εγώ. Μπέρδεψα τα Στάν. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το βραζιλιάνικο παίξιμο ποδόσφαιρο.
αυτό που ξέραμε εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Άσε τώρα μαϊμούγε, είδαμε που πήγε η Βραζιλία στο παγκόσμιο. Ποια Βραζιλία, δεν ήταν Βραζιλία αυτή, ήταν κάτι εξευρωπαϊσμένο. Ο Βραζιλιάνος ο παίκτης πρέπει να κάνει μαγικά. Και στο 90 να σκαρφαλώνει στα κάγκελα και να σου δίνει πρωτάθλημα. Καταλάβες. Μ' αρέσεις πάρα πολύ πως το είδες το πράγμα. Έτσι είναι. Όμορφα τα πράγματα και ωραία. Κοίταξε, είπα τίποτε ψέματα. Όχι βέβαια. Ποτέ. Όχι. Παύλε μου. Ποτέ. Ποτέ Παύλε. Ψέμα. Ποτέ μάι μου. Λοιπόν. Δεν μου λες τώρα το άλλο το παιχνίδι είναι στις 1.30 ώρα το πρωί την Κυριακή. Την Κυριακή. 1.30. Την Κυριακή και τη Δευτέρα από ό,τι διάβασα πρέπει να έχει. Θα κλείσει. Δεν το βάζει κάτω ο Ρουμάνος. Θα ναι. κλείσει κι άλλο παιχνίδι. Θα κλείσει. Αυτός ξέρει. Και πρέπει ξέρει. Αυτός ήρθε να μας πει πώς θα κάνουμε εκπομπή. Εμείς γιατί να το πούμε πώς θα προπονήσει. Όχι, ξέρει τι κάνει αυτό. Άστον, άστον. Έγινε Παυλάρα μου! Άντε, καλή συνέχεια να πάρει κι άλλη σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ και για τον Αρτό Παρασκευαστή. Όχι ρε φίλε, πήγες, παρέλαβες. Τι έχω κάνει, πως ψωμιά, άσεφα μου, έχω τρελαβεί να κάνω ψωμιά. Να τα δώσουμε σε αυτούς που έχουν φάει τα ψωμιά τους, φίλε. Σωστός. Αυτό σημαίνει η εκπομπή, φίλε, άρτος και θεάματα, φίλε, κανονικά. Περίμενα να ξεκινήσεις με Σάμπα. Ναι. Εντάξει, το σκέφτηκα, αλλά να σου πω κάτι. Θέλω να δείξει πράγματα, θέλω να τα κάνει στα επίσημα. Σαν όφηση, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται. Άσε, είναι νωρίς ακόμα. Τον επενέψαμε, μπράβο, ωραία ενέργεια, αλλά θέλουμε να δούμε συνέχεια, φίλε. Είναι σημαντικό. Ξέχασα να πω ευχαριστώ την Ηλεκτρονέτ και τη Μαργαρίτα που με εξυπηρέτησε εκεί πέρα. Τέλεια. Ήταν όλοι εξαιρετικοί. Τέλεια. Δεν έχω λόγια. Μπράβο, ρε φίλε. Πήγα εκεί, μπήκα, σαν κύριος, έφυγα. Θύμησε μου λίγο το όνομά σου. Φωτιάζεις Χαράδος. Πολυτεχνός αγοροπατέρας. Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, κάθε μέρα που τα δίνουμε. Είναι τόσα πολλά τα δώρα, πού να θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Μπράβο Χαραλάμπη, ωραίο Μαραφέτη. Ναι, καλό, μπράβο. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Πότε λοιπόν, αλλά έπρεπε να πούμε και να ευχαριστώ οι άνθρωποι. Μπράβο. Έτσι ρε παιδιά, να παίρνετε να λέτε ένα ευχαριστώ. Δηλαδή, είναι, ξέρεις κάτι, δεν είναι ότι θα του μείνει αυτό, θα το πουλούσε αυτός φίλε. Τα δώρα αυτά, όχι. Δεν είναι ότι έχω κάτι πεταμένα ας πούμε, σε μια αποθήκη από το 1930 και πώς θα γίνει να τα ξεφορτώθω. Όλο καινούργια μάρκας, δεν είναι τίποτα ψεύτικα αβαβά προϊόντα, γι' αυτό λέμε. Να έτσι. Παίρνει ο κόσμος να λέει ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Έτσι, έτσι. Ένα ευχαριστώ για αυτούς. Δεν είναι ότι μαζεύουμε like. Απλά είναι σημαντικό να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Που δεν σταμάτησαν λοιπόν, και εν μέσω κρίσης να δίνουν τέτοια. Και έχω πράγματα. Να πω ότι ο Παύλος είναι πολύ γρήγορος στο τηλέφωνο. Δηλαδή με κινητό και δεν τον πρόλαβα. Με τίποτα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Μου κάνει τρίπλα. Μπαμ, μπαμ. Το Ζάμπα. Μπαμ, μπαμ. Ναι, απίστευτος. Λέω πότε πρόλαβε. Λοιπόν. Καλημέρα, ζουμουσού. Γεια σου, Χαραλάμπη. Ζουμουσού, φίλε μου. Ζουμουσού. Και όλα θα πάνε έτσι. Καλά. Έτσι. Έχετε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αυτό. Φιλιά πολλά, φιλιά. Τίποτα, για χαρά. Λέει ο Χρήστος, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός φέρνει μια την Κατερίνα Κούκα. Λες και η Κούκα να ήταν κόκα και το άλλαξε. Ναι, γεια σας. Ω, καλό στον Ταρίφοφ. Τρουσμιούτ στα κακαπούλιου μου, για τρατα μοσνιά τα Ταρίφοφ. Έτσι φίλε, έτσι. Αλήθειες λες, αλήθειες που είναι κόλαφος. Κόλαφος, κόλαφος. Και χωρίς λογοκρισία, τα λέω έξω, έξω από τη μαθήρα, έξω από τα δόντια. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Φίτιο, έλα χωρί. Θα πρέπει να επιτρέψεις να λαμβάνουν μέρος στην εκπομπή και γάβρι και για να κληρώνεις προζινομηχανή. Αυτή δηλαδή που κάνει και κάκα και τα λοιπά, γιατί από ό,τι βλέπω, αυτοί παίρνουν έναν Μιράντα, έναν Τιμπέρ, παίρνουν εκεί, ένα, παίρνουν μετά έναν Κόκα, έναν Αιγύπτιο. Καλά πάνε πέραν και Κόκα, τώρα θα χαλούσε και το ρόστερ. Ένα φαρινάπ. Θα κάνουν κορμό, το βάλεις στο ψυγείο μετά και το κόβεις κομμάτι κομμάτι να πούμε. Σωστά. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ... ξέρουμε ότι στα μαγειρέματα είναι πρώτοι, αλλά βλέπεις τώρα ότι παίρνει σάρκα καλά, και ωστά αυτό. Οι ζαχαροπλαστικοί εκεί είναι εξειδικευμένοι. Αφού μιλάμε για το Καραϊσκάκι, δεν πας στο ζαχαροπλαστείο. Λες τι, φαλακρούς, κουραμπιέδες και λουκούμια δεν αγοράζουμε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Για πες. Φίλε, να σου πω τώρα, εγώ όπως και η κοκκινοσκουφίτσα,
Κρατάω μικρό καλάθι, δεν δίνω δεκάρα για τα φιλικά, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα σόλο κτλ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε κρατήσει ένα βασικότατο κορμό, τον ίδιο προπονητή. Βλέπω σε σχέση με πέρσι πατάει καλύτερα και ο Μαουρίτσιο, ναι, και ο Καντουρί. Σωστά. Βλέπω το Λάμπρου, μιλάμε το παιδί φτύνει αίμα στις προπονήσεις. Έτσι, και κερδίζει τη θέση στο ρόστερ που ήταν από τους βασικούς για να φύγει, από τους βασικούς υποψήφους. Μα, έτσι. Το μόνο έτσι κάπως έτσι λίγο, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα, έτσι λίγο σφίχτηκα, που είναι να φύγει ο Παλαβός. Ο Ερίκε. Τον γούσταρα, ναι, ρε, γάμο, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, και εγώ τον γουστάρω, ναι, και έχω πει πολλές φορές, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα. Εγώ θα τους ήθελα και τους δύο. Φαίνεται όμως, και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε, ότι δεν μπορεί, είναι τόσο αγχωμένος. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου, δεν του κάνει, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Εγώ να σου πω, εσύ τι λες, ο Λουτσέσκου ας πούμε δεν θέλει να έχει άλλο έναν δυνατό παίχτη στην ομάδα του. Ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, επειδή πιστεύω ότι είναι γάτα ο Λουτσέσκου, έτσι δεν είναι τυχαίος, αλλά με ξένησε κάπως και που προσπάθησα να δώσουν ευκαιρία στο Σακάτι να πούμε. Άστο, αυτό φίλε, άστο, αυτό ούτε κουβέντα φίλε, άστο, μη με εκνευρίζεις. Άστο, δεν θέλω να χαλάσω τη Ζαχαρένια μου τώρα. Δηλαδή, αλλά μεγάλο λάθος που δόθηκε άλλο ένα χρόνο ο Γιαννούλης και σκεφτήκανε μόνο να δώσουν την ευκαιρία σε αυτόν ο οποίος μας κοροϊδεύει. Τέλος. Άστο, αυτό χρειάζεται να το. Ναι. Μιλάω ότι, τι να σου πω, μέσα στο μυαλό μου είσαι, με το που άκουσα ότι φεύγει ο Γιαννούλης πήδηξα φρίκαρα. Δηλαδή, δύο χρονιές βραβευμένος νέος full back, ναι, ο οποίος θα σου παίξει εναλλακτικά και στόπερ στη ζώνη στο 3-5-2. Παλίκα. Εδώ είναι ότι δεν ήθελαν να πατήσουμε, ασυντικός, δεν ήθελαν ως ΠΑΟΚ, έχουμε λόγο, έτσι, δηλαδή είμαστε επαντελονάτο σωματείο. Δεν ήθελαν το λόγο που είχαν δώσει στον Ατρόμητο για διαιτές σούξου μούξου, για διαιτή δανεισμό, να πατήσουμε αυτό το πράγμα για να του πούμε φέρ τον παίχτη πίσω. Πάντως, θέλουμε να είμαστε δηλαδή στις συναλλαγές μας, να τηρούμε το λόγο μας. Αυτό είναι, όχι ότι. Εσύ τι λες, άμα ήθελε τώρα, δηλαδή δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο Ιβάν ή ξέρω εγώ ο οποιοσδήποτε να του πει κύριε Σπανέ, όπως είναι φέρ τον πίσω. Όπως είναι φέρ τον πίσω, αλλά θέλουν να έχουν, να είμαστε εντάξει, να μην, αυτά που κάνουν άλλες ομάδες να μην τα κάνουμε, εντάξει. Σπάνια πέφτω έξω να σου πω, σπάνια και ρολεκτικά, γιατί ένα παίκτη τον κοιτάω από 500 πλευρές και περιμένω 10 ευκαιρίες για να βγάλω συμπέρασμα. Το συμπέρασμα το δικό μου, στο λέω τώρα και να το θυμούνται, είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ στα αριστερά full back. Το παιδί όπως και δείχνει ο Παλογιάννης. Για τον Παλογιάννη. Μακάρι φίλε να έχει τέτοια εξέλιξη, ποιος δεν το θέλει. Παλογιάννης, αλλά για τον Γιαννούλη σου βάζω και τα δυο τα χέρια μου στη φωτιά, το παιδί θα πει σε εποχή. Του χρόνου δηλαδή τελείως. Λοιπόν, έγινε. Τη γραμμή. Γεια σου Ταρίφοφ. Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Τον ακούτε. Έλα Χάρη. Έλα ρε. Τι γίνεται. Σκούπα καλά. Ηλεκτρική κληρώνουμε σήμερα. Στις 10. Ωραία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, είτε μου λέτε το όνομά σου και σας βάζω μέσα από τα τηλέφωνα. Έλα Χάρη, σε ακούω αδερφέ. Εγώ θα πω πάλι, θέλω γυαλιά. Κληρώθηκε γυαλί μετά από 19 χρόνια φίλε ο Αντώνης. Δηλαδή ναι, δεν γίνεται. Αφού η πλάκα είναι ότι δεν το άκουσε. Του το είπαμε εμείς εχθές, δηλαδή προχθές που πήρε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Εντάξει, μπαίνετε, βγαίνετε εσείς που είστε έξω στις δουλειές, δεν έχουμε την απέτηση. Για πες λοιπόν. Τι να πω, φίλε, εγώ είδα ένα ημίχρονο από το μάτι γιατί δούλευα. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο δεν ήμασταν τόσο. Ναι. Ναι, ήμασταν. Είναι αυτά τα μπερδεμένα που γίνονται τώρα για να καταλάβεις ποιος, πού και γιατί. Θέλει να δει πράγματα. Θέλει να δει πράγματα. Και για μένα θα ήταν περίεργο να μην το έβλεπα αυτό, γιατί δεν θα καταλάβει, έτσι κατάλαβε πολύ περισσότερα. Ναι. Όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο Χατσερίδης θέλει χρόνο. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπει να σπάσει το δίδυμο, ναι, Βαρέλα Κρέσπο. Το ξέρει και ο ίδιος ο Χατσερίδης, πιστεύω, έτσι. Πρέπει να δείξει πράγματα για να πούμε ότι τώρα σπάει το δίδυμο που ξέραμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Κρέσπο είναι ο Μπεκεμπάουερ, έτσι. Θέλω κάτι άσχετο, παιδιά.
όποιος θέλει την συμμετοχή του για τα γυαλιά μου τη δώσει. Αρχίσατε σε λαξοποπιές, τελευταία δεν μ' αρέσει αυτό, έχετε αρχίσει μια μπίζνα περίεργη. Βοηθάτε αλλήλους. Αρχίσατε περίεργες μπίζνες. Βάλε μισή στο διαγωνισμό, φιλαράκι. Γεια σου Χάρη. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία μόνο, τα τρία τελευταία. 064. Φιλιά, τώρα που πεις για νούμερο, φιλιά, ζού μου σου αδερφέ μου, 6.790 τα εισιτήρια διαρκές και συνεχίζει ο κόσμος, το ξαναλέω, χωρίς να υπάρχει το έναυσμα με μια μεταγραφή η οποία θα κάνει την αναμπουμπούλα, με την τρέλα που υπάρχει από πέρσι, με την ευγνωμοσύνη για τον ταμπλούχο, δεν έχω να πω. Θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα, ένας φίλος με τον οποίο συναντηθήκαμε χθες από πολύ μακριά ήρθε και βρεθήκαμε, λοιπόν, ο οποίος μου είπε θέλω να αναλάβεις να κληρώσεις τρία εισιτήρια διαρκείας για το βόλεϊ για τρεις ανέργους ή πολυτέκνους. Όταν έρθει η στιγμή θα σου το πω, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσεις με το ΤΑΠ, να μπουν τα χρήματα σε λογαριασμό και μετά θα μπορούμε να δώσουμε τρία εισιτήρια διαρκείας για το βόλεϊ. Τον ευχαριστώ, το έχει ξανακάνει ο φίλος μας που ήταν τότε σε αραβική χώρα. Λοιπόν, τον υπερευχαριστώ. Με όρκησε να μην πω ούτε καν όνομα αυτή τη φορά. Καλά, για το επίθετο έτσι κι αλλιώς δεν θέλει. Τον ευχαριστώ. Αυτός ξέρει που ακούει. Το κάνει για την ψυχή του, το κάνει για αυτούς που δεν μπορούν. Και αυτό είναι ζουμουσού για μένα. Έτσι, θα σας πω όταν έρθει η ώρα. Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένετε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι, φίλε. Ούτε και το. Ζουμουσού, άστο, φίλε. Αυτό. ΠΑΟΚ και ζουμουσού, λοιπόν, αυτό. Θέλω να πω για τον Παύλο που είπε ότι είναι γρήγορο. Ο Παύλος έχει χαμηλό κέντρο βάρος και υψηλό ηθικό. Και ξεγλιστράει, ε! Λοιπόν, αυτά είναι. Θέλω να πω για τον κύριο Μίχελς. Ναι. Μίχελς, πάρε ένα αριστερό μπακ τώρα. Ναι. Μην μας κουράζεις άλλο, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μην είσαι εκεί μόνο για να δίνεις δανεικούς ή να πουλάς παίκτες. Δεν σε πήραμε για αυτή τη δουλειά. Αυτό μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Φέρε μας ένα κανονικό αριστερό μπακ τώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι συζητάνε με τον Ομπράντοβιτς της Άντερλεχτ. Σου λέω τι λένε οι πληροφορίες. Το επιβεβαίωσε και ίδιος ο παίκτης. Αν έρθει αυτός, ναι, θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Εννοείται ότι δεν παίζει με τη Βασιλεία, έτσι. Κανονικό, όχι για... Όχι. Αν είναι για λατζή... Όπως μπήκε αυτός ο Μελαχρινός, να πούμε, χθες από τα δεξιά, θέλω να μπαίνει και από την άλλη μεριά ο Αντελίνο, ο αρχηγός μας, να μπαίνει από τα αριστερά και να γίνεται πανικός στις άμυνες. Εικάζω και λέω το εξής, Παναγιώτη. Δεν είμαι εκεί, ούτε προπονητής είμαι, ούτε κανένα δίπλωμα έχω. Αν έρθει αυτός ο αριστερός ο πιστοφύλακας, σημαίνει ότι απελευθερώνεται ο Βιερίνε και πάει αυτός αριστερά. Το έχω φανταστεί. Δηλαδή, έχω αυτή την αίσθηση. Δεν έρχεται καλά αυτός για αναπληρωματικός του Βιερίνε. Και όπως βλέπετε, ο Αντρέ σε όλες του τις συνεντεύξεις το λέει. Εμένα άλλη είναι η αγαπημένη θέση, όμως είμαι στην υπηρεσία της ομάδας. Μπήκα εκεί για τρία μάτς και έμεινα μία ολόκληρη χρονιά. Πάλι εκεί θα, άμα χρειαστεί, θα παίξω. Έτσι το φωνάζει. Λοιπόν, με κάθε τρόπο. Είναι πάω και αυτός, ρε. Αυτό, φίλε. Μπαίνει κάτω από τα 4 γράμματα. Τελείωσε. Εμένα. Όλοι έτσι πρέπει να είμαστε. Άκουσα να δεις. Πέρσι πάρα πολλοί μας εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους. Και ο Πέλκας και ο Πρίγιοβιτς και ο Μάτος και ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης πάρα πολύ. Αυτό που έκανε όμως ο Βιερίνια, που είναι η φίρμα της ομάδας, ο πρωτοκλασάτος, δεν υπάρχει πιο ανώτερος παίκτης. Ή μάλλον ανώτερος ή πιο καλός παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα από το Βιερίνια. Πρωταθλητής Ευρώπης. Και όχι στα 40 του, στα 31 του. Το ότι δέχτηκε να σκύψει το κεφάλι. Και όχι απλά μπαίνω, άντε μπήκα, διεκπαιρέως, τι να κάνω, αγκαρία, αφού δεν έχουμε αριστερό μπακ. Μπήκε και. Ρε φίλε, μπήκε και έδωσε όλο του το είναι. Μην λέμε τώρα. Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν είναι συγκινητικό από μόνο του. Γιατί αυτό το εργαλείο δηλαδή που είναι στα χέρια του προπονητή και μπορεί να παίξει. Δηλαδή θα σε... ποιος αριστερός μπακ δεν θα θέλει να παίζει στην ίδια πλευρά με τον Βιερίνια. Θες να σου πω την αμαρτία μου. Να σου πω την αμαρτία μου. Θα καλύψει, θα κάνει, θα δείξει. Κατάλαβες. Να σου πω την αμαρτία μου, να στην πω. Εγώ δεν θέλω να φύγει από εκεί ο Αντελίνο. Εγώ δεν θέλω. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλη φορά να ξεκινάω με τόσο ποιότητα από πίσω το παιχνίδι.
Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχω τέτοια άκρα. Μάτος δεξιά και διερήνεια. Δηλαδή, άμα είναι ελεύθερος εκεί, πιο ελεύθερος. Πρόσεξε, δηλαδή, υπάρχει αλλά. Υπάρχει αλλά. Δεν θέλω. Πεις φίλε, ωραία, δεν θες. Εντάξει. Αυτού την ψυχούλα τη διαβάζε τη συνέντευξη χθες. Τι είπε. Δεν με πειράζει, λέμε στο παιχνίδι και να σκιστώ και να τρέξω και χθες πάλι τάκλε έκανε και αυτά. Όταν όμως χωριζόμαστε, λέει, στο διπλό που δουλεύει μόνη της η επίθεση και μόνη της η άμυνα και καθόμαστε πίσω εμείς οι αμυντικοί και κάνουμε, λέει, τακτική για το πώς κόβουμε τον αντίπαλο, εκεί, λέει, αισθάνομαι κάπως, λέει, μια στενοχώρια που βλέπω. Θα ήθελα να είμαι απέναντι με τους άλλους που παίζουν επίθεση. Θέλω να είμαι. Πρόσεξε, δηλαδή το είπε σαν ένα μικρό παιδί. Ότι εμένα με βάλανε να παίξω κυνηγητό, ενώ εγώ είμαι καλό στο κρυφτό. Και βλέπω αυτούς που παίζουν κρυφτό και λιγώνομαι και στενοχωριέμαι. Λοιπόν. Το είπε δηλαδή με μια πραγματικά με μια ειλικρίνεια που κατάλαβε και ότι ο άνθρωπος, φαντάσου τι έχει να κάνει να του πει. Έλα, φέραμε αριστερό μπακ, παίξε μπροστά, αγόρι μου, άντε. Πάρτο. Πάρτο λοιπόν. Πάνω, πάρτο, αγόρι μου, πάρτο. Θα πω ένα τελευταίο για να μην κρατά. Πρώτα 485 για τις κληρώσεις και το νου σας κύριε Βασιλιάδη και κύριε Γραμμένε. Το νου σας. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Όπως και να το κάνει. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη! Την αγάπη μου, ζούμε. Ναι ή χωρίς play-offs. Φιλιά! Και θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον πρόεδρο το Στέργιο. Τον Εναερίτη. Μπράβο, αδερφός. Τζίλιας, Στέργιος Τζίλιας. Το Στέργιο δεν λες. Ναι, αυτό είναι ο Τζίλιας, ναι. Μπράβο. Φιλιά πολλά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι, που δεν περιμένατε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα, άμα αν τα φτάκια μας, τα φτάκια μας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι η αιτία που θα ξεκινήσω να παίζω πάλι τζόκερ. Όχι ρε φίλε, τι έγινε, για πες. Είναι πιο εύκολο να πιάσω τζόκερ παρά να πιάσω γραμμή μαζί. Έλα βρε, φτύσε μας τώρα να μας ματιάσει, να πούμε θα πέσουν όλες γραμμές. Ήδη σήμερα δεν έχουμε ίντερνετ. Έπεσε το σύστημα να πούμε δεν είχαμε διαφημίσεις. Πολύ στεναχωρηθήκατε. Ναι. Μου γράφει ο Στάθης, λέει, άνα τα μιλάς, λέει, πάντως χωρίς διαφημίσεις. Λέει, συνεχόμενα φίλε, και 2 ώρες και 3 ώρες και 4 ώρες. Δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε. Μας κόβουν οι διαφημίσεις. Δεν χαιρόμαστε που βγαίνουμε έξω και πίνουμε καφέ. Έτσι. Για πες, αδερφούλη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα βάλεις συγκλήρωση. Να σε βάλω, βεβαίως. Ναι. Γιάννης 906. Τέλεια. Σήμερα παίζουμε για μια ηλεκτρική σκούπα Siemens, παιδιά, εκπληκτικό δώρο. Με τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας το 2ωρο. Πάμε, Γιάννη, σ' ακούω λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Γρήγορα να πω, σχετικά με αυτό που είπες με τον αγώνα που είδες που παίζανε μπάλα τα παιδιά. Ναι, από τον μπαλκόνι μου. Να μοιραστώ κι εγώ κάτι μαζί σου. Ναι. Και με τον κόσμο. Έχουμε σχολάσει από τη δουλειά και έχουμε βγει για μπύρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κάτσε 9.30 ώρα. Γυρνάμε να πάμε στο δωμάτιο, ναι. Είναι σκοτεινός ο δρόμος, χωματόδρομος, ναι. Μια λάμπα μονάχα φέγγει στο δρόμο, ναι. Και παίζουν, βλέπω παιδιά παίζουν μπάλα. Η εστία είναι 50 πόντους επί ένα μέτρο. Ναι. Και κάθομαι, βλέπω τα παιδιά πώς παίζουν μπάλα και θυμάμαι τα δικά μου. Το πιστεύεις και εγώ, σταματάω και βλέπω όταν παίζουν, ναι, μπαλίτσα. Κάποια στιγμή θα αναπώ και εγώ μέσα στο παιχνίδι με τα παιδιά εκεί να τους κλέψω την μπάλα. Ναι. Δεν μπορούσα να την πάρω. Δεν μπόρεσες, ε! Αυτά όλα διαδραματίστηκαν, ναι, σε ένα στενό δρομάκι στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία! Μας το φύλαγες για το τέλος αυτό! Φίλε, είναι απίστευτα. Δεν μου λες, έζησες εκεί, έζησες. Ναι. Δεν σε είχα πει που ήμουν στη Βραζιλία. Δεν κατάλαβα ότι ήσουν εσύ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εκεί, φίλε, γεννιέται το παιδί. Πριν κόψει τον οφάλιο λόρο, πάει ο άλλος με το ψαλίδι να κόψει τον οφάλιο λόρο. Του σκάει μία τρίπλα, φίλε, μία ποδιά του μεευτήρα και του γιατρού και έχει βγει έξω, έχει αποφύγει τη γυάλα και είναι έξω και παίζει την αυλή με τα άλλα νεογέννητα. Ο Βραζιλιάνος. Να πάρεις την μπάλα. Πού να πάρεις, φίλε. Μπάλα, τα πιτσιρίκια. Να πάρεις. Αλλά μιλάμε νύχτα εκεί. Μια μπάλα του μεταξύ, σαν αυτές που παίζαμε παλιά, που άμα βραχεί γίνεται άστα να πάνε. Άμα τη φας το πρόσωπο, κανονική, κάταγμα. Ναι. Μπάλα κανονική μεγάλη, αλλά οι εστίες μικρές, 50 μικρές. Επί ένα μέτρο, μέσα στον δρόμο παίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι. Λοιπόν, να πω και ένα ανέκδοτο έτσι βραζιλιάνικο. Ρίχτο. Μπαμπαμε. Ναι. Είναι ένας, λέει, Βραζιλιάνος. Αυτό μου το έχουν πει τώρα Βραζιλιάνοι. Λοιπόν, και έχει τρεις κοπέλες. Ναι. Και δεν ξέρει ποια να διαλέξει. Ναι. Και τις έχει βάλει μια δοκιμασία και τις έχει δώσει όλες από 200 ράι. Ναι. Και τρεις. Να δούμε τι θα τα κάνουν. Ναι. Έρθει η πρώτη,
Έχει φέρει χρυσαφικά, έχει βάλει και αυτή χρυσαφικά, σκουλαρίκια, αυτά εδώ. Ναι. Έτρεξε τον άνθρωπο μια αλυσίδα. Ναι. Λέει, αυτά φέρα για σένα, να είμαστε έτσι, αλλιώς διαφορετικά. Λέει, εντάξει, έρθει η δεύτερη. Ναι. Εσύ τι έκανες τα λεφτά? Ναι, έκανα τα λεφτά. Εγώ πήγα κομμωτήριο, πήγα Ινστιτούτο Αισθητικής, φτιάχτηκα, έκανα έρανα για να είμαι πιο υποθετής σε σένα. Να... Έτσι. Να σου αρέσω και τα λοιπά, να σε φτιάξω και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Και η τρίτη, λέει, εγώ σου έφερα τα 200 ράις πίσω. Και μάλιστα... έχουν κάνει για μένα άλλα 1200 ράις. Λέει, τι, εγώ έκανα κάποιες επενδύσεις. Μπράβο. Και σου φέρνω τα 200. Και ποια πιστεύεις ότι διάλεξε τελικά αυτός ο άνθρωπος? Αυτή με τα μεγαλύτερα μυζιά. Όχι. Εμείς έτσι το ξέρουμε εδώ, φίλε, τον έγκροπο. Λοιπόν, το βρήκες, το βρήκες εν μέρη. Γιατί στη Βραζιλία το ιδίωμα κυπά της Βραζιλίας είναι όχι τα βυζιά, ο κόλ. Αυτή με τον ωραιότερο κόλλο, έτσι. Μπράβο, εκεί. Εντάξει, φίλε, δεν θα χαλάσουμε. Καλημέρα μου, Κωστή. Φιλιά, αφού έχει γίνει, υπάρχει και ορολογία στην πλαστική χειρουργική. Τι θέλεις? Θέλω, λέει, βραζιλιάνικο ποπό. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Χαλβάς Φαρσάλων, έτσι. Πώς λέμε, γαλλική μύτη, μάρμαρα Πεντέλης, έτσι. Εκεί, τι λες, μπουγάτσα σερών, βραζιλιάνικος ποπός. Τώρα, πώς γίνεται ο πλαστικός χειρουργός να κάνει το Βραζιλία, άμα δεν είναι από τη φύση, βρε, δεν τον έχει δοσμένο τον ποπό. Εκεί η Βραζιλία, Κολομβία, αυτές εκεί, είναι το νερό που πίνουν. Είναι οι πάνες που τους βάζουν όταν είναι μικρές. Καλημέρα σας. Για γυαλιά οπτικά, στο Μανολόπουλο. Αγόρι μου, έτσι πες, γιατί... Παναγίτη Σαλδάρη 22. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδη Νικολαίδης. Να κάνω καμία διαφήμιση, να μην λένε. Φαγωθήκατε, φαγωθήκατε, και εγώ μαζί βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, φαγωθήκατε με τις διαφημίσεις και έπεσε το σύστημα. Δηλαδή έπαθε αβαβάω παπαπάω, κοκομπλόκο που λένε οι Αθηναίοι, έπαθε ο υπολογιστής. Μα σε φταίγανε ο Παυλάρας, με το που πήρε ο Παυλάρας τηλέφωνο κατευθείαν, κοπήκανε τα πάντα. Μετά πήρε καπάκι ο Παύλος, ο Παναγιώτης. Καταλαβαίνει εσύ, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλε Χάρη, όταν θα βάλουν γυαλιά θα κληρώσουν, να ξέρεις, θα δίνω σε σένα. Για περάστε! Είπα, αλλαξοποπιές. Αλλαξοποπιές 100%. Λοιπόν, μ' άρεσε εχθές ο Χάρη Πότερ, είναι εδώ, μου φωνάζω εδώ. Ναι, επειδή τρέχει γρήγορα, τι. Πολύ καλός. Θέλουν όμως ακόμη δουλειά τα παλικαράκια μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε από τα φιλικά κανένα παιχνίδι ή κανένα αποτέλεσμα. Θέλουν, βέβαια. Μας αρέσουν 2-3, άλλοι ορισμένοι δεν δείξανε τίποτε, και είναι λυπηρό. Δεν στεναχωριέμαι για τον Ερίκε που φεύγει, έτσι είναι ο επαγγελματίας ο ποδοσφαιριστής. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Μ' ακούς? Βεβαίως, ακούω, απλά δεν θέλω να σε διακόψω. Ναι. Νόμιζα μήπως δεν σε παθαίνετε, παθαίνετε σοκ. Άμα δεν σας διακόψω, δηλαδή. Σας διακόπτω γιατί με διακόπτεις. Δεν σας διακόπτω γιατί δεν με διακόπτεις. Τι πρέπει να κάνω? Την Κυριακή θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να κερδίσω Κροατία. Εγώ νόμιζα λες για το φιλικό, παίζουμε μια μισή ώρα. Καλά, εντάξει, για να το δούμε, να πούμε, θα πηγαίνουν και τα τσίπουρά μας και μετά θα... Καλά, εντάξει, είναι το άλλο. Ας το πάρει, εντάξει, θέλουμε, τι θέλεις, Γαλλία θέλεις? Όχι, Κροατία. Κροατία, ε. Οι Γάλλοι πιο πολύ μας αγαπάνε σε λαός. Δεν θέλω, επειδή είναι μικρό κράτος, ναι, να το χαρώ όπως είχαμε... Και, και δεν το έχει ξαναπάρει και τα λοιπά. Θέλουν να σπάνε αυτή το μονοπόλιο των μεγάλων ομάδων, των μεγάλων κρατών, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Γερμανία κτλ. Ναι, αυτό είναι ωραίο, το ότι ένα μικρό κράτος θα στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχουν και παιχνίδια και μ' αρέσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις των Γάλλων, ναι, και του... Ποιος ήταν ο Ολλανδός που γύρισε και μίλησε το πρωί και είπε ότι έχουν ποιότητα οι Κροάτες. Και πάμε τώρα λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Ενώ στο ΣΚΑ είπαν τα καλύτερα λόγια, τι μάγος, τι μπαλαδόρος είναι αυτός, εκείνος ο αχώνευτος, ο Λεωνίδας. Κυτριακός. Αχώνευτος είναι, ρε Κώστα μου. Ναι, αλλά τον βλέπεις όμως.
τον βλέπω για να δω τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες και τις δίκαιες. Τα θέλει ο οργανισμός σου. Τα θέλει Σόδωμα και εγώ, μωρέ. Γεια σου Γιώργο, σε φιλώ. Περίμενε. Έλα, περιμένω, εγώ περιμένω. Να τον Αλαφούζο. Ε? Γίνει και ληστέψαν τον Αλαφούζο. Τι να του πάρουν τον Αλαφούζο. Είχε βάλει 20 εκατομμύρια λέει, για να τα πάει να τα καταθέσει για τον Παναθηναϊκό και χαθήκαν στο δρόμο. Αυτός που ήρθε ο Παϊρότς Μποσάνταρ, πώς το λένε εκείνο τον τύπο, ο οποίος ήρθε και βρήκα να λέει ότι είναι πάρα πολύ περισσότερο το χρέος. Τι γίνεται εκεί, άστο φίλε, άστο. Σε αυτούς έφταιγε ο Πάουκ και ο Σαββίδης. Φιλιά, γεια σου Γιώργο μου, σε έβαλα ήδη με το που βγήκες. Πάμε, καλημέρα σας. Δεν έχει διάλειμμα γιατί έχουμε θέμα. Να πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. Visual Store, μπείτε και ενημερωθείτε για γατζετάκια, για car audio συστήματα, για το σκάφος, για το αυτοκίνητο. Εκπληκτικά πράγματα. Άρτο Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης και γλυκάρες και παγωτάρες και ψωμάρες και την καφεδάρα σας και ό,τι θέλετε σε αρτοποιήματα υπέροχα. Στο Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 και βέβαια. Τέντα Home. Για τέντα ησυχάζετε. Με υπέροχα πανιά, με υπέροχα σχέδια, πάρα πολύ ανθεκτικά, με σόμφι μηχανισμούς νούμερο 1 στην τέντα. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, ενημερωθείτε, προλάβετε γιατί εκεί θα αποτανθείτε. Στον κορυφαίο, 35 χρόνια εμπειρία στην τέντα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Το πάμε σήμερα μονοκοπανιά, όπως βλέπετε δεν κάνουμε διάλειμμα, γιατί έχουμε θέμα, θα πάμε έτσι, κατευθείαν. Έλα, έλα σε ρε μου, έλα, σε ακούω. Κωστή, δύο τετραγωνικά της Τούμπας είναι δικά μου και του γιού μου, ρε φίλε. Δύο τετραγωνικά? Ναι, από την Τούμπα είναι ένα δικό μου και ένα του γιού μου. Πήγες χθες. Για μια χρονιά. Φίλε, ξεκινάω ωραία, δεν, αλλά... Δεν νιώθεις μια συγκίνηση, ρε παιδί μου, όταν το ναι, ρε φίλε, ακούς. Ναι. Η διαδικασία γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ ευχάριστα, κάνεις και χαβαλέ και εκεί με τους δίπλα. Εχθές βγήκε σε μια άλλη εκπομπή ένας ηλικιωμένος. Ναι. Δεν θέλω να δεχτώ ότι δεν είναι υπάοξης. Ούτε το όνομά του θυμάμαι. Εκπομπή εδώ σε εμάς. Να κλαψουρίσει για την ομάδα ότι δεν έχει οργάνωση. Η οργάνωση ήταν τρομερή. Απλά όπως είπες τώρα έπεσε το σύστημα για τις διαφημίσεις και εκεί όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Τα δικά μου τα διαρκές τα στοιχεία τα πέρασε η κουπέλα δύο φορές. Ναι. Και ευγενικότατη, υπομονή, ρε, παιδιά, τα πάντα. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, δείξτε και μια κατανόηση. Ναι, για τα παιδιά που είναι εκεί διαδικασία. Και σας εξυπηρετούν. Δεν κόβει, δίνεις τα λεφτά και φεύγει. Είναι και κάτι άλλο. Στέλιο, εμείς πάμε, είμαστε ένας. Πάμε, παίρνουμε το στήριο μας, φεύγουμε. Αυτά τα παιδιά εκεί, οι κοπέλες, τα αγόρια, έχουν να αντιμετωπίσουν, φίλε, κάθε μέρα χίλια τόσα άτομα. Σκέψου λίγο. Και όταν δεν σε βοηθήσει, όταν δεν σε βοηθήσει το ίντερνετ και πρέπει να κάνεις μια επανεκκίνηση οτιδήποτε. Έτσι, δεν έχουμε κανένα παράπονο ακούσει για κανέναν. Ναι, όπως τα λέμε λεφτά, για τα... Δεν θα τα αλέξουν, έχουν ευθύνες τα παιδιά. Δηλαδή, δίνεις τα λεφτά είναι αρκετά, ώστε να τα μετρήσει, να τα βάλει στο μηχάνημα ένα-ένα, να δει άμα είναι γνύο. Δηλαδή, έτσι. Άμα δεν έχουμε υπομονή, ας μην πάμε ρε παιδιά να πούμε. Εντάξει. Δείξτε δηλαδή, κατανόηση. Να κλαψουρίσει ο άλλος ότι περιμένει. Σκέψου το εξής, ότι περιμένεις για τον πάοξ σου. Δεν αξίζει να περιμένει και λίγο στην ουρά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εννοείται. Όπως και άμα δεν έχει διαρκέ. Πόσες φορές θα περιμένει για να πάρει την ουρά. Ακριβώς. Και τι, ειλικρινά σου μιλάω, παραπάνω από 4-20 λεπτά δεν περίμενε κανένα. Okay. Το χρόνο είναι γελίο. Βάλαμε και στην κλήρωση του 2023. Λοιπόν, μου έστειλε τώρα μήνυμα ο Χρήστος που βγήκε. Βαλτό λέει ήταν ο κόσμο για να μην πάει για τα διαρκεία. Έτσι. Εγώ κατάλαβα από τον Χρήστο ότι ήταν μεγάλο και ότι ο άλλο είχε 10 αξιοδοτή και αυτά. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Κάποιοι τέτοιοι περίεργοι, οι οποίοι ζουν μόνο και μόνο πώς θα στεναχωρήσουν τον Παοκτσή, πώς θα τον αναστατώσουν, πώς θα τον δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα. Πολύ δυστυχισμένοι είστε, δεν έχετε ζωή, βρείτε κάτι άλλο να ασχοληθείτε στη ζωή σας και αφήστε τον κόσμο του Παοκ να χαρεί τη στιγμή που θα πάει για το διαρκές, που θα δει το φιλικό, που θα χαρεί το double, που θα γουστάρει, που θα ακούσει τον ύμνο, το οτιδήποτε. Βρείτε μια άλλη ασχολία. Μαζέψτε πεταλούδες, γραμματόσημα, μαζέψτε χαρτάκια, βγείτε να σας δει ο ήλιος, βρείτε κάτι να κάνετε. Βρείτε κάτι να κάνετε, γιατί είναι χαρακτηριστικές φωνές συγκεκριμένες που πραγματικά είναι θλιβερό αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνετε. Ξεφτιλίζεστε, βρείτε κάτι άλλο. Κατάλαβα και τώρα για ποιο μιλάμε, γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Έλα. Και κάτι ακόμα για το Βιερίνια, μα φέρει ένα κανονικό μπάκαμα, είναι αυτός ο πράτος, δείξτε ποιος θα είναι. Θα έχεις... Στα δύσκολα παιχνίδια, δύο αριστερά μπακ μέσα στο παιχνίδι σου.
που θα βοηθήσει. Γιατί η άμυνα θα ξεκινάει από τα εξτρέμια πάνω για να κατεβάσουν την μπάλα. Όταν θα κατεβαίνουν, όταν θα φτάνουν, άμα φτάνουν στην περιοχή, θα είναι ήδη κουρασμένοι οι αντίπαλοι μας. Μεταφέρω. Και θα έχουν, ναι. Θα έχει επιθετικά χαρίσματα τα δεδομένα, αλλά θα έχει και το μυαλό του στην άμυνα. Γιατί αυτό δεν βγαίνει εύκολα μετά μέσα από το κεφάλι, κατάλαβες. Δεν είναι ένας παίκτης π.χ. που δεν παίζει άμυνα. Το έχουμε πει για πολλούς παικταράδες, παιδί μου, ότι ξέρεις καλώς, αλλά δεν μαρκάρεται, φίλε. Άμα τη χάσει την μπάλα, περιμένει να τη φέρω ξανά πίσω χαμάλιδες. Μεταφέρω αυτό που με μετέφεραν. Άνθρωπος που είναι συγγενής του, να το πω έτσι. Και ρωτάω πάντα εγώ. Το λέω στον αέρα. Μου λέει, κάνω όπως νομίζεις. Υπόθηκε λοιπόν από το Βιερίνε σε κάποιον πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικός δεν γίνεται στην ομάδα. Πιο ψηλά δεν πάει. Πάρε ένα αριστερό μπακ για βασικό και εγώ μπροστά θα το πάρω μόνος μου. Ναι, αυτό υπόθηκε. Μακάρι. Μπροστά δεν ήμουν, αλλά ο άνθρωπος που μου το μετέφερε είναι ο ίδιος που μου είχε πει πολύ πολύ καιρό πριν ότι έχει κλείσει ο Αντελίνο και το ακούσατε στην εκπομπή να λέω ότι παιδιά έκλεισε. Λοιπόν, του έχω εμπιστοσύνη. Αυτό είπε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αντελίνο, αν μείνει εκεί, δεν θα παίξει. Το βλέπουμε πώς σκίζεται. Χθες πάλι έτρεξε, έκανε τάκλιν, φίλε. Συγκινητικός, τι να λέμε. Τι να λέμε. Έγινε, Στέλιο. Έκανε σε φταί με γκολάρα, φίλε. Δεν το είδα στο ίντερνετ μετά το παιχνίδι. Γκολάρα. Εμείς το είδαμε. Άνοιξε λογαριασμό με ηχηρό τρόπο, φίλε. Έτσι. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει που δείχνει το παλικαράκι, είμαι εδώ τώρα άμα με χρειαστείς. 20 ναι, λεπτό, ναι. Μισάωρο, βάλε με! Βάλε με! Θέλει και θράσος. Έγινε σε ρε, σε φιλό! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν κάναμε διάλειμμα όπως βλέπετε, το πάμε μόνο κοπανιά. Αυτό που θέλατε δηλαδή σήμερα. Η ευχή σας βγήκε, δεν έχετε διαφημίσει ούτε τίποτα. Έτσι, κατανοώ την γκρίνια σας στις άλλες μέρες. Όμως το ραδιόφωνο δεν σας στέλνει κανένα λογαριασμό που να λέει μέσα για ραδιόφωνο πλήρωνε τάδε. Είναι ιδιωτικά τα ραδιόφωνα, το καταλαβαίνουμε. Είναι εποχή Μουντιάλ. Ούτε εμένα μου αρέσει. Ξέρετε, δεν είμαι της άποψης ότι τέλεια θα βγω τώρα έξω και θα κάτσω 10 λεπτά. Χαλαρά, τη βγάλαμε τη μέρα. Θέλω να είμαι μέσα να μιλάω μαζί σας. Δεν θέλω να σας κόβω. Πάμε γιατί έχει 5 γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Σήμερα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Τα λες. Ούτε καν θυμόμουν ότι είναι Παρασκευή. Κάθε φορά που παίρνω γίνεται ένας χαμός. Ούτε να πιάσω γραμμή μπορώ. Φτύσε μας! Φτύσε μας! Να μην μας ματιάσεις! Σας φτύνω και σας χαίρομαι. Αυτό πάει να πει ότι η εκπομπή είναι φανταστική. Και ακούει ο κόσμος πάρα πολύ αυτά που λέτε. Ακούω κι εγώ. Δεν ξέρω πολλά όπως έχω πει και άλλη φορά. Πήρα να πω την καλημέρα μου και να μπω και στην κλήρωση. Πες μου και λίγο, την υπέροχη να σε βάλω. Σκούπα. Μάρο 395. Έγινε Μάρο, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ και πάλι να σε καλά, λίγο. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο δεν πρέπει να στεναχωρηθούμε που θα φύγει ο Ερικέ? Για πες. Γιατί Κωστή, εχθές το βραζιλιάνικο το Άτι έδειξε πολλά καλά στοιχεία και αν μας δείξει ακόμα περισσότερα νομίζω ότι δεν θα τον πολύ θυμάμαστε τον Ερίκε. Εντάξει, κρατάμε αυτό που έδωσε ο Ερίκε. Ο Ερίκε μας έδωσε ένα κύπελο, δεν το ξεχνάω ποτέ. Όχι. Λοιπόν, ούτε ξαφνικά σήμερα θα βγω να πω δεν είναι καλός παίκτης, είναι κακός παίκτης. Δεν είπαμε αυτό. Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι απλά πολύ καλός λέω παίκτης, ότι όμως ο προπονητής. Ο μικρός εχθές έδειξε στοιχεία. Ναι. Όχι, είναι σαν να του λέει βάλε με. Όχι του χρόνου. Βάλε με τώρα. Είμαι πιο έτοιμος από ότι. Και σκέψου να έχεις δύο Λέω δεξιά. Και οι δύο Λέω δεξιά θα είναι. Δεν προλαβαίνεις. Θα είναι μια χαρά. Η δε κουβέντα που είπε ο Λουτσέσκου, πολύ σημαντική. Γι' αυτό τον πήραμε. Είναι με πολλά προσόντα και πειθαρχημένος. Μπορεί να είναι και καμπανάκι Κωστή. Για άλλους. Ότι κοιτάξτε και αυτός έχει ταλέντο, αλλά το καλουπώνει. Το σουλουπώνει. Είναι το βάζει το καλουπώνει, καλά λέω. Το βάζει και σε ένα καλούπι. Τον έχω δει έτσι πως βλέπω. Δηλαδή και από φωτογραφίες αλλά και live. Στην τηλεόραση. Αν το δεις, είναι χτισμένο το σώμα του. Χοντρά πόδια. Καλογυμνασμένα. Χοντρά πόδια είχε η μαμά του Βουτσάκη που ήταν στην ομπρέλα στην παραλία. Ακριβώς. Καλογυμνασμένα. Δηλαδή, βλέπεις, είναι πιο έτοιμος από τα παιδιά της ηλικίας του. Κατάλαβες.
Μέρι μεταξά μου φωνάζει ο άλλος. Δηλαδή αμέσως εγώ δεν την ξέρω. Δεν, το όνομα δεν το θυμάμαι την ηθοποιό. Έχω την κινητή λοιπόν, βιβλιοθήκη. Ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ εχθές στη Λαδόκολα που ήμουνα. Πήγες! Πήγα, αφού δεν σου είπα. Αδερφέ, δεν θυμάμαι τι μου έχει πει άνθρωπος πριν από 30 δευτερόλεπτα. Πού να θυμάμαι. Έχω κάψει βλάντζες. Πήγαμε, φίλε, ήταν όλα μια χαρά. Ήταν ο γιος του Δημήτρη εκεί πέρα. Μπράβο. Μιλήσαμε, είπαμε διάφορα, είπαμε για τον Μπόκ. Τέλεια. Φάγαμε και φαγητά. Τι πήρες, Ναι. Και παλτσέτες και σουβλάκια και μπιφτεκάκια. Ξεκλίνω. Λιγώνω. Και γλυκό και γλυκό. Δεν τα φάγαμε, δεν ήταν καθόλου καλά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μόνο, τα αφήσατε. Μόνο 3-4 λαδόκολες έφερε εκεί πέρα. Ποια τέλεια τέλο πάντων μεγάλε. Γεια σου, Τσουκνίδα! Λοιπόν, βάλουμε και συγκρίνουμε. Μπήκε ήδη, φίλε. Μπήκε με το που βγήκε. Μανώμε ξανά. Καλό σου κου, καλό σου. Bye, bye. Ζουμουσού λέμε. Τι είναι το ζουμουσού, με ρωτάνε οι καινούργοι. Γεια σου, Αθηνά, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι η δική μας κοσμοθεωρία. Είναι η δική μας θεώρηση των πραγμάτων. Εμείς από αυτή την οπτική γωνία τα βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Όμως δεν λυγίζουμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Τα κοιτάμε κατάματα. Το παλεύουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας το δικό του πρόβλημα που έχει. Άλλος εργασιακό, άλλος αισθηματικό. Άλλος ψυχολογικό, άλλος κοινωνικό, άλλος εθνικό, άλλος οικονομικό. Ο καθένας ό,τι έχει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η παρέα μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να μην νιώθει κανένας ότι είναι μόνος του. Μπορεί να μην μπορούμε να μπούμε μέσα στο σπίτι σωματικά, να έρθουμε να σας καθίσουμε στον καναπέ σας. Θέλουμε να μπαίνουμε μέσα στη ζωή σας, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το μαγικό μαραφέτη. Που όσο και αν προχώρησε τεχνολογία, κρατάει, διατηρεί την απίστευτη μαγεία του. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ανέστη Λαγκαδά. Γεια σου, ρε Ανεστάκο! Τι γίνεται, σε έχει τραγουδήσει Βιτάλη, φίλε, δεν έχεις παράπονο. Έτσι. Όχι, εντάξει. Τώρα τι θα βάλει, 9.30 με 10 διαφημίσεις που. Δεν νομίζω ότι θα βάλω σήμερα. Πάμε. Έλα, σε ακούω. Πάμε. Τώρα πάμε την Κυριακή να το πάρει η Γαλλία τώρα. Νομίζω πιστεύω ότι... Άνετα. Πιστεύω και άνετα θα το πάρει. Για 3-1 το βλέπω, το έβαλα κιόλας. Κοίταξε, οι Κροάτες πίσω δεν έδειξαν ότι έχουν καμιά τρομερή άμυνα. Αν οι Γάλλοι πιάσουν ρυθμό, αν τους δώσουν χώρο, εκεί είναι το μυστικό. Όλοι αυτοί οι παίκτες που είδες, δηλαδή με πρώτο και καλύτερο τον Μπαπέ, αλλά και τον Μπογκμπά, θέλουν χώρο. Αν τους αφήσεις, τον έχασες. Άμα δηλαδή αφήσεις αφύλακτο τον ποπό σου, θα την πληρώσεις. Μου στείλε μήνυμα τώρα, Μπαπέ. Και λέει δίκιο έχεις, φίλε. Ευχαριστώ για το σινιάλο. Τα άκουσες, δεν λέω αυτό. Όχι, αλήθεια λέω. Να τους. Μπαπέ. Φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έφυγες χθες, μας άφησες μόνος με τα κομμενάκια, ντροπή σου. Έχεις δίκιο, φίλε. Έπρεπε. Έχουμε οικογένειες. Για πες. Αν θα το πάρει, εντάξει, πιστεύω η Γαλλία. Εντάξει, το αξίζει κιόλα γιατί από την αρχή την ομάδα. Τα φαβορί, τα μεγάλα φαβορί που λέγανε φύγανε νωρίς. Πήγαν οι δύο ομάδες που το άξιζαν, φίλε. Σε γενικές γραμμές πήγαν οι δύο ομάδες που το άξιζαν. Εκεί ίσως μία θα έβαζα ένα αστερίσκο για το Βέλγιο, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι ο τελικός. Γαλλία-Βέλγιο. Η Αγγλία δεν μου έδειξε τίποτα, φίλε. Ένα μέτριο πράγμα. Προχθές δεν έδειξε τίποτα, σίγουρα. Και στα άλλα μάτς δεν είδα κάτι συγκλονιστικό από την Αγγλία. Νεανική ομάδα, εντάξει, οκ, okay, με καλό τέρμα. Με ένα χάρη και να ξεκινάει ωραία το παγκόσμιο, αλλά μετά να έχει αυτό σκάμψει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά που λες. Θα δείξει τώρα, εντάξει. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 0-38. 0-38. Τι έλεγες εσύ. Η ομάδα μας πάει καλά. Ναι. Εντάξει, έδειξε πολλά πράγματα, ακόμα νωρίς είναι όμως. Α, δούμε. Και ο Τζάμπα, όπως το λένε, η κάτω, δείχνει πολλά στοιχεία, θα το δείξουμε, θα το δούμε για αυτόνα. Να το δούμε. Ματάκι χορταράκι. Έτσι, άχαστο είναι αυτό, φίλε. Το ματάκι πολλά, χορταράκι, έχω φάει πολλές παπαριές με παίκτες. Έχω φάει πολλά παλτά για να πω ότι πρώτα θα τον δω και μετά θα σας πω. Με τα μάτια μου. Δείχνει όμως από την αρχή ότι. Δείχνει, φίλε, δείχνει το παιδί. Δείχνει. Χθες αυτό που κάνει δεν είναι ότι μου κάτσε ένα σούτα έξω από την περιοχή, έπιασε ένα μονοκόμματο και πήγε γκολ. Θέλει και το κάνει. Δηλαδή έχει εμπιστοσύνη, έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, τεχνική κατάρτιση και στο τέλος το σκαυτό σουτ δείχνει ότι θέλει να κάνει αυτό. Άρα μου δείχνει πράγματα. Αυτό το πράγμα θέλει συνέχεια, θέλει να έχει μια σταθερότητα και να δούμε ωραία πράγματα από αυτόν. Ποιος δεν το θέλει. Μακάρι. Μακάρι. Έγινε, Ανεστάκο. Σε χαιρετώ. Καλημέρα, Ζουμουσού. Φιλιά, Ζουμουσού. Πάμε παρακάτω.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το Θουβού. Στους ζουμουσάδες, στα ζουμουσάκια. Έτσι. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη χιλιόχρονη ιστορία. Έτσι, έτσι, έτσι. Κωστή, με έχεις κάψει σήμερα. Σε έχω κάψει. Με έχεις κάψει. Έλεγε η κοπέλα πριν ότι έχει πρόβλημα την εκπομπή, φτου, δεν μπορεί να πιάσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με το που ξεκινάνε οι διαφημίσεις, παίρνω τηλέφωνο. Ωραίος. Περιμένω 9 λεπτά. Και μιλάω. Μιλάω με τις διαφημίσεις. Και όταν τελειώσουν οι διαφημίσεις, το κλείνω. Σήμερα. Σήμερα δεν είχε διαφημίσει και γίνεται σφαγή. Σήμερα έχω γίνει εκτός του Rage Against the Machine. Ο μοναχός που αυτοπυρπολήθηκε. Εντάξει. Θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά δεν θα τα πω τώρα. Θα τα πω την τελευταία μέρα που θα φύγουμε για άδεια. Γιατί αυτό που έχει γίνει φέτος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό που συνέβη τη φετινή χρονιά. Είναι, θέλω να πω πράγματα, έτσι. Εδώ, για την εκπομπή θέλω, για την εκπομπή. Θέλω να πω πράγματα που δεν θέλω να σας ζαλίζω όμως. Πάμε. Λοιπόν, τελικό δεν το είδα χτες, δεν μπορούσα να το δω. Αλλά δεν μου άρεσε η ομάδα και... Όχι, ήθελα... Φάσεις, είδες. Φάσεις, μετά, δεν είδες. Δεν μπόρεσα. Βράδυ τέλειωσα, θα το δω μετά. Μπες να δεις το γκολ του Ζαμπά. Έβαλε ένα γκολ ο Ζαμπά, έβαλε 1-0. Έβαλε ένα-1, ήρθαμε, κάναμε κάτι λάθη στο τέλος, χαλαρώσαμε πάλι. Αλλά το γκολ του Ζαμπά είναι από αυτά που σου μένουν. Έτσι, από αυτά που λες αξίζει να το δω. Σημεία αναφοράς είναι αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει. Μας έδειξε πράγματα. Δηλαδή, δεξιά με δύο Λέω μπορούμε να δούμε πολλά και να Βιερίνια μπροστά. Δεξιά με δύο Λέω, Παοκάρα Λέω. Και αριστερά Αντελίνο μπροστά. Αν πάρει τον Ομπράντοβιτς αριστερό μπακ και πάει ο Αντελίνο μπροστά, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι και Μπεάτα Σιμακοπούλου. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να έχω κορυφή Πρίγιο, δεξιά αριστερά Βιερίνια, Ζαμπά, δεκάρι τον Μπέλκα και Μαουρίσιο Οκτάρι. Οχτάρια. Ναι. Εντάξει, νομίζω θα βγάλουμε κάποιον υπεράριθμο έτσι που τα είπες. Αλλά μ' αρέσει όμως. Γιατί ρε. Κορυφή είναι ο Πρίγιοβιτς, δεξιά αριστερά είναι Ζαμπά και Βιερίνια, δεκάριο Πέλκας. Δεκάριο Πέλκας. Οχτάρια, Βέρνμπλουμ και Μαουρίτσιο, τι είπα. 4-2-3-1. Ναι, σωστά, έτσι όπως τα βγάζεις, ναι. Άρα, άρα δεν θα παίξει άλλο, αυτό θα είναι το... Θα παίξουμε με ένα εξάρι, αυτό λες. Δύο οχτάρια βέβαια σηκωστεί. Μαουρίτσιο και Βέρνμπλουμ. Ναι. Και άρα με ένα εξάρι. Εξαροχτάρια, αυτοί παίζουν box to box, παίζουν και άμυνα και επίθεση μαζικά. Στην ουσία παίζουμε έτσι χωρίς εξάρι. Αν δηλαδή παίξει ο Μαουρίτσιο... Γιατί, δηλαδή Μαουρίτσιο Τσίμιρο, ποιος ήταν ο ψάρι, κανένας από τους δύο οχτάρια. Κανένα στην ουσία. Μα να σου πω κάτι. Ο Ρασβάν τι έχει ζητήσει. Δεν έχει ζητήσει τύπου κάτσε. Μόνο αναχαιτίζω. Δηλαδή δεν έχει ζητήσει καθαρό κόφτη. Θέλει το 6 να πατάει το μισό, το δεύτερο μισό του γηπέδου, να κατεβάζει την μπάλα, να βάλει και 7-8 γκολ. Είναι 8, είναι 8 στην ουσία. Είναι κεντρική μέση, όπως ήταν ο Λάμπα. Όπως ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης είναι 8. Ο Χαρίσης είναι 8. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Ο Κάνιας είναι εξάρι, ο Κάτσι είναι εξάρι. Μπράβο. Ο Νάκμπε ήταν εξάρι. Ο Νάκμπε δεν είχε επιθετικές χαρακτηριστικές. Τζο Νάκμπε, φίλε. Ήταν ένα αμυντικό μέσο. Αυτός τι θέλει, θέλει τύπου Νάτχο. Θέλει οκτάρι, θέλει να μπορεί να ελέγχει την μπάλα. Και θέλει, από ό,τι κατάλαβα εγώ, κάποιον να είναι σκληρό οκτάρι. Δεν θέλει soft. Οκτάρι που ξέρει μπάλα κτλ. Έχουμε. Ο Μαουρίσιο είναι τέτοιο και φέτος, θυμηθείτε με, θα δείξει πράγματα πολλά περισσότερα από πέρσι. Νομίζω ότι δεν έχει πιάσει το. Πέρσι δεν ήταν το που η απόδοση του, νομίζω. Δεν ήταν, δεν ήταν. Θέλει έναν τύπου Βιεϊρά. Τύπου γιαγιά του ρε, δηλαδή ψηλό κορμί, δυνατό, να είναι με εκτόπισμα στο χώρο του κέντρου. Έναν εντούι που τα αναφέρουμε, δηλαδή ένα τέτοιο. Αναλόγως έχει το Σάκοφ για αυτά, αναλόγως και το όχι, όχι. Που παίζει στην αντίπαλη και τα λοιπά. Δεν θέλει Σάκοφ. Δεν σαν κορμί, ναι. Θέλει κάποιον να έχει μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση. Από βέβαια, Σάκοφ. Ναι. Ταχύτητα. Σάκοφ δεν είναι παράπονο το παιδί, όπου χρειάστηκε. Όχι, είναι, χρειάστηκε και βάλε πολλά γκολ. Αυτός ήταν ένας από τους λίγους χαφ που έκανε. Πατούσε περιοχή, φίλε. Πατούσε περιοχή. Πάτησε περιοχή. Που έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω. Και στα ντέρμπι, θυμίζω. Έτσι, στα ντέρμπι, στα εκεί που η μπάλα είναι βαριά. Υποτιμάμε. Λοιπόν, βάλεμε για την κλήρωση, μην το ξεχάσω. 500 Γιώργος. Έγινε Γιωργάρα, σε χαιρετώ. Και θέλω και μια αφιέρωση, ένα τραγούδι. Να πει. Θάλασσες. Μητροπάνος. Όχι. Κλωναρίδης. Κλωναρίδης Ηλίας.
Όχι ρε φίλε. Αγαπάς. Ναι. Ναι. Πολύ. Πολύ. Αξίζει. Άργησες. Τέτοια. Άργησες να απαντήσεις. Όχι. Σκέφτομαι την τέτοια. Στα άλλα. Στα άλλα. Απάντησες γρήγορα. Αγαπάς, ναι. Πολύ, ναι. Αξίζει. Ή δεν θέλεις να την ψηλώσεις, που καλά κάνεις. Αν ακούει μην πάρει αέρα, οπότε μαζί σου είμαι. Ή δεν είσαι ακόμα σίγουρος που και αυτό θεμητό είναι. Εγώ, θα δείξει. Κι εγώ μαζί μου είμαι. Άλλη καλημέρα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλό το παιδί. Τι κάνετε, μας τον κάσαμε. Έλα εδώ όλοι καμένοι μαζί, έλα Κολομπάμπουε, ζήτω η τρέλα ρε ζούμου σου σας λέω να ξέρετε ρε, άχαστο. Κανονικά, πάντα βλέπουμε τη θετική πλευρά. Βέβαια, Κωστή... να πω στο παλικάρι που ήρθε προχθές και έπεσε πάνω μου με το μηχανάκι και έτρεμε μετά γιατί δεν με είδε καν που ήμουν σταματημένος στην Ιταλία στην παλιά, στην 28 Οκτωβρίου, να μην αγχώνετε. Τι να κάνουμε, Λαμαρίνα, είναι μου διέλυσε τον προφυλακτήρα πίσω, είναι το bonus του μηνός Ιουλίου, μου το διέλυσε φίλε τον προφυλακτήρα, αφού αυτός είναι καλά. Έτσι, πακετά στο παλικαράκι, μου φώναξε λέει η κυρία από τον μπαλκόνι. Γύρισα να δω λέει την κυρία στο μπαλκόνι και ούτε καν είδα λέει που σταματήσατε. Δεν λες που δεν σκοτώθηκες. Αφού δεν βρέθηκες στο μπαλκόνι όταν τράκαρες μαζί μου, αυτό. Καλά είναι. Τέλος πάντων. Άστα να πάνε, φίλε. Είναι αυτό λοιπόν. Φίλε, πού τον τράκαρες του Τζατσαρό. Το τράκαρε. Ιταλία γωνία. Ιταλία δεν λέγεται αυτή 28 Οκτωβρίου. Ιταλία δεν τη λέγαμε. Νομίζω ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κωστή, σχετικά με τα διαρκείας, επειδή παίρνω διαρκείας, φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια, ναι. Μιλάμε, έχω πετύχει χρονιές να είναι η καθαρίστρια, να πίνει καφέ με τα πόδια πάνω στο γραφείο μαζί με τη γραμματεία, πριν από καμιά 20 χρόνια, 15 ναι. Και τώρα πας να πούμε είναι 15 άτομα, σε περιμένουν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Τελειώνεις μέσα στα air condition σου εκεί με το καφεδάκι σου και τα λοιπά, σε 5 λεπτά 10, άντε 20 αν έχει καμιά 600 ναι. Άτομα ας πούμε. Χριστό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μου στείλε μήνυμα ο Χρήστος Ανόβερο. Μου λέει: το άκουσα το περιστατικό. Στο Τζόρνταν ναι. Βγήκε, ήταν βαλτός. Ναι. Μην πάει ο κόσμος για τα διαρκείας. Βγήκε μετά ένας από την ΠΑΕ στον αέρα και του είπε ναι. Να πάει να το πάρει τζάμπα, λέει, τον ξεφτέλησε. Ωραίος. Εντάξει, τώρα τι να όχι, ωραίος. Αν έγινε αυτό, ναι. Που έγινε σίγουρα για να το λέω, ο Χρήστος δεν λέει ψέματα. Έτσι του είπε: έλα πάρτο, έλα πάρτο τζάμπα, έλα πάρτο. Και επειδή, καλά κάνουν. Που δεν θα πάει ποτέ είναι... βέβαια να πάρει, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι πάω. Έτσι. Ξέρουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που είναι άνθρωποι που είναι τόσο σκουπίδια και στην ψυχή και στο σώμα και σε όλα. Οι οποίοι μπορούν να κάνουν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να χαλάσουν τη χαρά του κόσμου. Δεν πειράζει, αυτό το πράγμα δεν θα του βγει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και σαν και εσένα και εδώ στην παρέα όλοι οι ακροατές κτλ. Που προσπαθούμε να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα που θέλει τον κόσμο να είναι στην κακομεριά και στη μιζέρια. Σε όλα τα πράγματα. Εμείς αγαπάμε κάτι, κοιτάμε, προσπαθούμε στη ζωή μας να βλέπουμε το θετικό της περίπτωσης. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αρνητικά. Αγαπάμε κάτι, χωρίς να έχω, τουλάχιστον προσωπικά μιλάω, χωρίς να έχω μια πρεμούρα να μισήσω αυτό που αγαπάει ο άλλος. Περισσότερο, πολλές φορές εκνευρίζονται φίλοι από άλλες ομάδες που γιατί δεν λες για μας, γιατί ρε, να πω να σε μπριζώσω. Δεν θέλω, άσε με εμένα. Αγαπώ αυτό. Θες να μ' ακούσεις, θες να είσαι στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας. Γιατί πρέπει να σας βάλω να σκοτώνεστε μεταξύ σας. Έτσι σας έχει μάθανε. Έχει άλλους να το κάνουν. Έχει άλλους που είναι αλλού, ρε φίλε. Σου κλέψα το πανό, σας ρίξαμε στη θάλασσα, ναι, σας κάψαμε το σύνδεσμο, σας δίραμε εκεί, μας δίρατε εκεί. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Αυτό είναι δηλαδή. Έχει ανθρώπους που είναι εξπέρα. Άσε, άλλους. Πήγαινε αλλού να σε βάλει στο τρυπάκι, να σου πάρει το τηλέφωνο ή το κλικ. Μια χαρά, δεν έχουμε ανάγκη. Τα πάντα. Κωστή, χθες για το φιλικό, να δώσουμε και ένα συγχαρητήρια και τα εύσημα στο Στέλιο τον Κίτσιο, έτσι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός μαζί με τον Ζαμπά. Βέβαια. Ο οποίος ο Στελάκης δείχνει να γύρισε πολύ όριμος. Δεν τον είπα, έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο, δεν ξέρω εγώ, ο κόσμος πολύ το αδικούσε. Είναι ένα παιδί το, εγώ είμαι γενικά της άποψης ότι θέλω τους ποδοσφαιριστές να παίζουν αυτό που μπορούν. Είναι για 6, για 5, για 7, για 9, γιατί εκεί κάποιος επιλέγει για να είναι. Καταρχήν, όταν ο άλλος μπορεί να παίξει για 6. Και δίνει πάντα το 6, δεν μπορεί να τον βρίζει. Καταρχήν γύρισε αλλιώτικος. Και στο σώμα, αν δείτε το σώμα, είναι άλλος Κίτσιου. Ναι, έτσι, ναι, σαν να ψήλωσε, λοιπόν, σαν να δυνάμωσε. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ειδικός. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι τα πατήματά του, ο τρόπος που γυρίζει την μπάλα, δεν θα γίνει μάτος. Όμως, να ένας που έχω στην περίπτωση που πρέπει να ξεκουραστεί ο Μάτος. Πέρυσι είχαμε τον τίποτα, ρε Κωστή. Όχι, πέρυσι γκρινιάζαν κάποιοι. Γιατί έφυγε ο Κίτσου και δεν έχουμε στον Αμπάκ. Ήρθε ο Κίτσου, ορίστε.
Ήρθε ρε παιδί μου. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τους δίνεται ευκαιρία όταν πηγαίνουν δανεικοί να την αρπάζουν τα μαλλιά όπως έκανε ο Πέλκας. Ακριβώς. Όπως έκανε αρκετά παιδιά. Ακριβώς. Εγώ είδα χθες ότι ο Κουλούρης στο πρώτο του παιχνίδι σκόραρε με τον Ατρόμητο. Εγώ είπα φίλε. Είναι, 10, είναι σημαντικό. 10 με 15. Γράψτε το. Ναι, αυτό ακριβώς. Πιστεύω. Αυτό 10 με 15. Το πιστεύω αυτό. Ο Κουλούρης θα βάλει 10 με 15 γκολ εκεί. Γιατί είναι άλλη πίεση. Εγώ πιστεύω. Άλλη πίεση είναι εκεί, άλλο δεν έχει. Εκεί είναι άλλο. Γι' αυτό δεν πήρε και το Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ. Γιατί να πούμε και το σταυρό το δίκιο, ο Ατρόμητος πραγματικά ήταν η ομάδα που τήρησε την υπόσχεσή της για τους δανεισμούς και τους έδωσε ευκαιρίες στους ποδοσφαιριστές και τους φέρνει όσους πήρε κατά πολύ καλύτερους. Έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το σέβεται. Τίποτα. Εμείς Κωστή μου δεν θέλει, όπως λες από τα φιλικά, ούτε ενθουσιασμό ούτε απογοήτευση να κάνει η ομάδα τις τελευταίες πινελιές. Πλέον οι μέρες περνάνε σιγά-σιγά, σε 11 μέρες όλοι στην Τούμπα κατάμεστη για να διώξουμε έτσι τη Βασιλιάδου πρώτα για πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε. Και κάτι τελευταίο, Κωστή, ναι, μέχρι να διαλέξουν να λέγεται Κούκα ή Κόκα, ναι, στα μεγάφωνα του... Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο! Τα από τη μία θα παίζει ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να τρεπολιθώ και την άλλη The White Horse. Ride the White Horse. Χαιρετώ, Κωστή μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια, τι γίνεται. Παιδιά, το είδατε αυτό. Σε μία μέρα όλοι κάτω, ο Κόκα έγινε Κούκα. Ε, παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα. Δεν είναι. Εκεί είναι και, ξέρετε τώρα, παροιμίες. Ε, σκοινιά, αυτά, τον Ατάλο, σπίτια. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Πάρα πολύ σιωπηλός και πάρα πολύ γλαφυρός, θα έλεγα, ο Κροάτης. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς τον! Καλημέρα! Καλώς την, καλώς την, έλα! Έλα, Νάντια! Γεια σου, Νάντια! Τι γίνεται? Καλημέρα σε όλο, σε όλη τη ζουμουσού παρεάκι μας! Τι ωραία, τι ωραία! Είμαι καλά, δεν θα ασχοληθώ εγώ πολύ με το Μουντιάλ. Εγώ θα ασχοληθώ με την ομάδα της καρδιάς μας, αυτή που τρέχει μέσα στο αίμα μας. Και θα πω, αν και δεν μπορώ να αξιολογήσω ακόμη αυτούς τους παίκτες που δοκιμάζονται, έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή, ο οποίος πέρυσι μας χάρισε τρομερή χαρά, απίστευτα πράγματα. Και θέλω να πω ότι του δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσει αυτούς τους παίκτες, να αρχίσει να αποκρυσταλώνει την άποψή του για το πού θα τους τοποθετήσει, έτσι, ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα σιγά σιγά με βασικό πηδήνα τους περσινούς και από εκεί και πέρα να μπορέσει να αναπτύξει τη χημεία μεταξύ τους, γιατί θεωρώ ότι το βασικό είναι η χημεία μεταξύ των παιχτών και να μας οδηγήσει πάλι σε μια ομάδα που θα μας χαρίσει χαρές και επιτυχίες. Τέλεια τα λες. Τέλεια τα λες. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Όπως τα είπες. Όπως τα είπες, Νάντια. Πες μου και τα τρία βάλε τελευταία. Βάλε μου στην κλήρωση 5-18. 5-18. Γεια σου, Νάντια. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου, Νάντια. Είπαμε, η Τούλα άνοιξε δρόμο, έτσι, η Τουλάρα. Έχω καμαρώνω για τις ακροάτριες. Καμαρώνω. Καλημέρα στην, βεβαίως, στην Πάτρα. Εννοείται, καρδάση μου, εννοείται. Εκεί, έχετε και εκεί σύνδεσμο, πολύ δυνατό. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ναι, πάμε στον μεθ επόμενο. Το δώρο λέει σήμερα για τα γενέθλιά μου, λέει η Ελίζα, ήταν εκπομπή σου χωρίς διαφημίσεις. Υπέροχη. 43 χρόνια Παοκάρα, φιλιά. 43 χρόνια, φιλιά. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το, κορίτσι, καλώς το, κορίτσι, καλώς το. Τι κάνεις, Κωστή? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Εγώ να πω είσαι ή θύμισε μου λίγο. Είμαι η Ελένη. Έλα, Ελένη μου, έλα. 56. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, πλησιάζοντας τον επίλογο του Μουντιάλ, είμαι σίγουρη ότι και Σάββατο και Κυριακή θα δούμε ενδιαφέροντες αγώνες. Το Μουντιάλ για μένα ήταν εξαιρετικό. Καταευχαριστήθηκα τις φάσεις που αγώνες κατέληγαν σε πέναλτι. Και είμαι σίγουρη ότι ζουμουσού θα ζήσουμε μετά τη Βασιλεία που θα τα πάμε πολύ καλά, γιατί τα στοιχεία που είδαμε, που πήραμε χθες από τον αγώνα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές φέτος με την ομάδα μας. Μακάρι, μακάρι. Το πιο ενθαρρυντικό δείγμα ήταν από το πρώτο 60 λεπτό με τη Στεάουα, όπου εκεί χρησιμοποίησε
τρόπον την Α την βασική ομάδα. Χθες πάλι ούτε αυτή η εντεκάδα του πρώτου ούτε του δευτέρου είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσει με τη Βασιλεία. Στο πρώτο 60 λεπτό με τη Θεά, εκεί που είδαμε τους αυτοματισμούς, που είδαμε την ομάδα με την περσινή ομοιογένεια. Εκεί, αυτό, εκεί πάνω θα βασιστεί και με μία-δύο αλλαγές. Τώρα θα δούμε ποιον θα βάλει στη θέση του Τζάλμα, αν θα παίξει ο Ουάρντα, αν θα βάλει τον Λιμιό, θα δούμε. Αυτά εγώ τα ξέρει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ουάρντα θα μεγαλουργήσει αντίστοιχα. Μακάρι. Χθες πάντως έδειξε, έτρεξε, πάλεψε, δείχνει ότι θέλει να δικαιώσει τον προπονητή του που τον επέλεξε σε σχέση με τον Ενρίκε. Λοιπόν, αλλά όπως μου είπε και ένας εχθές, μην το έχεις λέει σε τίποτα, αν δεν τον ικανοποιήσει ούτε ο Άρντα, να πει ούτε Ενρίκε, ούτε ο Άρντα. Όντως, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, αν δει ότι δεν ενσωματώνεται, ότι δεν μπαίνει και αυτός στο νόημα να αφομοιώσει αυτά που έχει διδάξει στους άλλους ο προπονητής, τότε δεν το έχουμε σε τίποτα, να πει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Έτσι. Έτσι πρέπει, δηλαδή, πρέπει να εφησυχάσει σε καμία περίπτωση. Έτσι. Και καλά θα κάνει να φροντίσει να είναι όλη η ομάδα μια μεγάλη γροθιά. Αυτό, αυτό. Όταν επιτίθεται και παίζει με ομάδα, να μην ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Όλοι έτσι μαζί να είναι δοσμένοι στο παιχνίδι. Έγινε, Ελένη μου. Καλύτερο αποτέλεσμα. Σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μαέστρο, έφτιαξε τον υπολογιστή. Κοίταξε, τώρα δεν θα βάλεις μια μισή ώρα διαφημίσεις. Όποιος τις έχασε, τις έχασε, φίλε. Δύο λεπτάκια, έτσι. Βάλε, εδώ είμαστε, ξαναλέω, κληρώνουμε μια υπέροχη σκούπα Siemens. Θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα ή την τυχερή στο τέλος. Να έχετε, να είστε απίκο, εσείς που δεν μου δώσετε το τηλέφωνο, που δεν είστε τα μηνύματα, να σας βγάλουμε στον αέρα η γλυκητά τη Μαριλής, που κάθεται αγόγιστα και σας ακούει στο τηλέφωνο με το χαμόγελο στα χείλη, είτε έχει κάποια θέματα, είτε δεν έχει. Δεν είμαστε πάντα στις καλύτερες μας, μπορεί κάποια μέρα να μην είμαστε. Να έχουμε στραβώσει με κάτι, λέω τώρα. Αλλά ευγενέστατα σας ακούει και με το γλυκό της χαμόγελο σας δέχεται. Πολύ cool, φίλε. Και γλυκούλης, που είναι φοβερή λέξη Μαριλής, που τη λέει εκεί που ταιριάζει πραγματικά. Γλυκούλης. Αν μπορούμε να πούμε για κάποιον ότι είναι γλυκούλης στο Μουντιάλ, γλυκούλης. Δεν είναι τον Μόντριτς γλυκούλη, δεν τον λες. Όχι. Α, γλυκούλης μπορεί να πει στο τέρμα της Αγγλίας. Αχ, ο γλυκούλης. Ο Γκριεσμάν είναι γλυκούλης. Είχε κάνει ένα πλατινέ μαλλί με στέκα πριν το Μουντιάλ. Λες και ήταν από αυτούς που πάνε σε αποκριές και ντύνονται γυναίκες στα πλακόστρωτα με τις γόβες που θέλουν να ντυθούν γυναίκα. Εντάξει, οκ, τόσο σε ο Γκριεσμάν, που είναι καλύτερος και από το Σούπερμαν και από το Σπάιντερμαν και από τον Πούλμαν που τους νικάει όλους. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σήμερα δεν έχετε παράπονο. Μια μισή ώρα εκπομπή χωρίς διαφημίσεις. Μιλάω ακατάσχετα από τις 8 και αν θέλετε μπορώ να μιλήσω κι άλλο. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Γλιστρίδα φάγαμε τη μεγάλη τη δόση. Το πεντάκιλο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από τις διαφημίσεις που τελικά δεν παίξανε. Φιλέ, μαγεία σήμερα. Εντάξει ρε, ήπιαμε μια τζούρα από τον καφέ. Θα κάνουμε έκπληξη γενεθλίων. Αν μας κάτσει, την άλλη φορά φάγαμε 4 άκυρα στο μαγαζί. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, σούξου μουξου. Λοιπόν, φίλε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κλεάνθη, απόλυτα, ούτε τρίτος, απόλυτα. Είμαι 30 χρόνων, 14 διαρκείας, μαζί και του πατέρα μου τα πρώτα δύο. Λοιπόν, συμφωνώ. Είχε τις ευκαιρίες του και... Να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνετε. Τα 43. Μόνο 43. Φαίνεσαι νεότερη. Να ζήσεις, Ελίζα, και χρόνια πολλά. Σε ντόνια στην τούπα να βλέπεις πολλά. Καλό. Τι, σε ντονάκια, σε ντονάκια. Ο Αντρούλης ο Γλυκός μας έδωσε το τηλέφωνό σου. Σε πήραμε. Δεν σε πιστεύω. Πώς, τι, απίστευτος είμαι. Και τώρα έλεγα όλη την ιστορία για το πώς έστειλα το πρωί μήνυμα πάνω την ώρα που κι εγώ γκρίνιαζα όπως όλοι. Ότι έχει ρημάξει τον τόπο με τις διαφημίσεις και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τίποτα. Ω, Παναγία μου! Ξέρω, ξέρω. Ήταν που ξέρω. Ακούω το κύμα να συνεχίζει. Ξέρω. Και λέω, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν γίνεται, πρέπει να του στείλω μήνυμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο δώρο της ημέρας. Είδες τι ωραίος ο σύζυγος που σε σκέφτηκε, πόσο σε αγαπάει. Βεβαίως. Εμένα αυτά τα πράγματα πολύ μου αρέσουν, αυτά τα μικρά. Το ξέρω. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι με απασχολεί, τη σκέφτομαι, θέλω να τη κάνω. Με μικρό πράγμα, αυτό δεν κοστίζει κάτι. Μόνο που μπήκε στη διαδικασία όμως. Εμένα αυτά με κερδίζουν, να ξέρεις.
Είναι... Αχ, μην τον διαφημίζεις. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος τύπος. Άσε βρε τώρα. Εντάξει, εντάξει τώρα. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Είμαστε από το 2004. Τέλεια. Παντρευτήκαμε τη μέρα πριν από το μεγάλο τελικό που πήραμε το γιούρο. Απόλυτη επιτυχία. Αυτό σημαίνει γουρλίδικος γάμος. Μπράβο, μπράβο. Για το γιούρο γουρλίδικος ήταν, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Ανάτα λοιπόν, άτες τώρα οι σπόντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σε επένευα στη συνάδελφό μου εδώ, γιατί λέω τι φοβερός τύπος είσαι και μπορώ να στη βάλω μετά σαν νησί ακρόαση. Αν θέλεις, αλλά είναι λίγο Άρης, οπότε δεν πειράζει, άστινα. Τώρα τι να μας πει! Εξαγχιστίας βέβαια λόγω του άντρα της, αλλά δεν πειράζει. Εξαγχιστίας, θα το δεχτούμε, είναι η μέθοδος καραμπόλα. Φέρτε να της πούμε για να γεια. Φέρτε να την πούμε για να γεια. Άστινα τώρα, άστινα για τα ντραπή. Τι τρακά. Αν ακούσει ο άντρας ότι μίλησε στον Τζαχαρό. Αμάν, τι! Τίποτα, για μια εβδομάδα ούτε μιλιόμαστε, έτσι. Να σε καλά κοπέλα μου, να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου. Να είστε ευτυχισμένη. Αγαπημένη. Γεια σου, κορίτσι μου. Ναι, όχι πλαστικά! Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές! Εσύ έτσι να προσέχεις. Εγώ τα προσέχω αυτά. Να είστε αγαπημένοι πάντα. Ζούμου σου, κοριτσάρα μου. Να είστε καλά, Κωστή μου. Γεια σου, γεια. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τι ωραίος. Πήρε, λέει, γενέθλια γυναίκα. Τις κάνετε, να τις κάνουμε. Βεβαίως. Την άλλη φορά ψάχναμε 7 ώρες να βρούμε τον άλλο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, λείπει. Ναι, καλημέρα σας. 2310-287-888. Λέει, γεια σου, Κανάρι. Λοιπόν, αυτό που είπε λέει για τον Τζόρνταν ισχύει, το άκουσα κι εγώ. Πήρε μετά άνθρωπο, αδερφός ο Τζόρνταν καταρχήν. Αδερφός, έτσι. Δεν χρειάζεται, το έχω πει πολλές φορές. Επειδή είμαστε σε διαφορετικά ραδιοφωνά, τις φιλίες μας τις κρατάμε με τους ανθρώπους που συνυπήρξαμε. Και τους γουστάρουμε και μας γουστάρουν. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτούς που δεν τους γουστάρουμε, δεν τους γουστάραμε και πριν, δεν τους γουστάρουμε και μετά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα δηλαδή. Λοιπόν, αυτούς που τους γουστάρουμε, τους γουστάρουμε και μας γουστάρουν. Επίσης δεν γίνεται να μας γουστάρουν όλοι. Επίσης, κάποιοι γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Εντάξει, γούστα φίλε βγάζει εκπομπή. Γουστάρω που τα είπα. Πώς έλεγε στα άστρα ο Δαμάσκος, γουστάρω. Το θυμάστε? Μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πριν, έτσι. Πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, το άκουσα λέει στον Τζόρνταν, ισχύει, πήρε μετά άνθρωπος από την ΠΑΕ και είπε πως αύριο το πρωί θα ψαχτεί εις βάθος και αν ισχύσουν όλα αυτά που κατά 99% λέει δεν ισχύουν, να έρθει να του δώσουμε τζάμπα το εισιτήριο. Φαινόταν ότι ήταν αντιπαοξής. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει κόσμο που είπαμε, προσπαθεί όταν βλέπει κάτι, ο άλλος κάτι που δεν το αγαπάει και προκόβει. Εγώ πάντα τουλάχιστον στη ζωή μου, ξέρεις τι έλεγα, μπορώ να γίνω κι εγώ καλύτερος. Άγουα κάποιον παιδί που έκανε εκπομπάρες. Και έλεγα, μπράβο, δεν έλεγα γιατί να κάνει καλές εκπομπές. Να κοπεί η κεραία ή να έχει αποτυχία. Έλεγα, μπορείς και εσύ να γίνεις τόσο καλός. Πού, έξω, πού, όταν τραγουδούσα. Έβλεπα ένα καλό τραγουδιστή, έλεγα να κοπεί η φωνή του. Έλεγα, μπορώ να κάνω εγώ αυτό να μανέ που κάνει. Έτσι. Ή πήγαινα σε ένα σχολείο, έβλεπα έναν δάσκαλο που έκανε μάθημα και έλεγα, κοίταξε τι πράγματα κάνει στο μάθημά του. Να τα κάνω κι εγώ όταν έκανα μάθημα. Αυτό σε κάνει καλύτερο. Δηλαδή δεν ζητάς ο άλλος να είναι κακός για να φαίνεσαι εσύ καλύτερος. Μπορείς να γίνεις το ίδιο καλός. Αυτό πράγμα σε όλα στη ζωή. Ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να προκόβει, όχι επειδή οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι. Να είναι δυνατοί οι άλλοι. Έχω πολλές φορές τσακωθεί με τους δικούς μας. Μου λένε, δεν λες, τι να πω. Εγώ θέλω να είναι και ο Άρης και ο Ηράκλης, όπου τους βρίσκω, να τους κερδίσω και να λέω κέρδισα το δυνατό Άρη και το δυνατό Ηράκλη. Το να είναι η μηθανής ο ένας σε άλλες κατηγορίες και να λέω εγώ τώρα είμαι εντάξει. Όχι, δεν μου αρκεί αυτό. Αυτό μας πήγε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα σαν πόλη. Το αφεντικό της πόλης. Ήμουν εγώ τέταρτος, ήταν ο Άρης εγώ πέμπτος ή ο Ηρακλής έκτος και ήμουν το αφεντικό της πόλης. Τέταρτος. Και γελούσαν οι Αθηναίοι που παίρνανε τα φράγκα για το Champions League. Έτσι, αυτό μας πήγε πίσω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον Γεωπόνε. Έλα γόρι μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήρους. Καλημέρα από το φτωχό συγγενή του οργανισμού ΠΑΟΚ. Έλα, έλα παραπονιάρι, έλα. Πάμε. Τι να κάνουμε, να μην τα πούμε αφού αλήθειες. Να τα πεις. Πικρές αλήθειες. Πάμε. Απορώ αυτή η γενιά των 45 και 50 τι κάνει, που βρίσκεται. Δεν είναι σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχει. Έχει πολλά πράγματα να λύσει. Έχει πολλά πράγματα να λύσει. Εδώ οι 70 δεν έχουν τίποτα να λύσουν και είναι μια χαρά. Και κάθε ηλικία και γενιά έχει τα δικά της θέματα, Γιάννη, το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Να ενημερώσω λοιπόν όλους τους αθλητήρους ότι
σε 11 μέρες που είναι το πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με αυτή τη σύνθεση και για όλα αυτά φταίει η τεσσαροάδεια. Απλά πράγματα, να το γνωρίζει ο κόσμος. Σε ευχαριστώ που με δίνεις στεγνά στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Εντάξει, παιδιά, μεταξύ μας δεν είναι. Μια οικογένεια είμαστε. Θα σου πω το εξής, Γιάννη, μου το έγραψε άνθρωπος. Μετά τις 27 λοιπόν, προλαβαίνουμε να πάρουμε παίκτη, αλλά δεν θα μπορεί να παίξει ούτε στη ρεβάνς, γιατί δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρώπη. Οπότε με αυτή την ομάδα θα πάμε και θα αποκλείσουμε την Βασιλεία, καθώς δεν παίζει στην ομάδα μας ούτε το πουλάρι ο Κλάους, ούτε ο άλλος ο Γασογκόλης ο Τζάλμα, οπότε θα αποκλείσουμε την Βασιλεία με αυτή τη σύνθεση. Πιθανόν. Α, το αποκλείς ότι μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Όχι, με την... εγώ σου δίνω δικαιολογίες πραγματικές, ας πούμε. Μου είπε φίλος, αρκετά νωρίς το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω, πότε φεύγεις, λέω 27 Ιουλίου κάνω τελευταία εκπομπή. Δεν πιστεύω, λέει, να μην πάρουν μέχρι τότε. Του λέω, όχι, δεν πιστεύω. Βέβαια, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 13. Δηλαδή, φτάνουμε στα τελειώματα. Να ξέρετε, θα τηρηθεί πιστά η παράδοση 15 ετίας και θα πάρουμε τους παίχτες αφού φύγουμε άδεια. Έτσι, είσαι παλιός και ξέρεις. Να περάσουμε τον επόμενο αντίπαλο. Ναι, ρε, τη σταντάρ λέγεις, που έρχεται μετά. Γιαννάρα μου, σε φιλώ. Ζήτω πάνω απ' όλα. Γεια σου Γιάννη μου, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Η εκδίκηση σήμερα για των διαφημίσεων. Το έχουμε πάει μονορούφι, μονοκοπανιά. Έλα, καλημέρα σας, ναι! Τι γίνεται? Έλα, καλώς το παιδί. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούω, έλα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, τα στραβά μάτια. Ω, συνήθως. Για πες. Γιατί οπότε παίρνω, ρε, δεν με καταλάβεις. Πες με λίγο. Πόσους να καταλάβω και ποιον να πρωτοκαταλάβω? Αυτόν! 1-0! Ήξερα ότι το έκανες, από ξανά τι ποιος σε παίρνει. Έλα ρε δικηγόρε, δεν σε καταλαβαίνω, ρε γάμο του. Πρέπει να βάλω να αλλάξω την ήριδα, να πούμε, την αναγνώριση ήριδας ματιού. Για πες! Βέβαια, τι λέει, τι γίνεται. Καλά θα νο, μια χαρά. Εδώ έχουμε βγάλει το πετσί μας από τη ζέστη, δεν σου λέω τίποτα. Από τη ζέστη, μάλιστα. Το ότι είναι, ας πούμε, μέσα Ιουλίου παίζει ένα ρόλο, πώς το βλέπεις? Παίζει, ναι, αλλά εντάξει. Και λοιπόν, τι είπαμε, παίρνεις άδεια 27? 27 τελευταία εκπομπή. Κατάλαβα, από τις 29 και μετά αρχίζουν οι μεταγραφές. Να είστε βέβαιοι. Αυτά είναι άχαστα, παιδιά, είναι άχαστα. Άχαστα. Κανονικά, να ξέρετε. Παράδοση πολλών ετών. Βέβαια, ναι. Είδες πώς δηλώθηκε στην πρόσκληση του ΝΑΤΟ ο ΖΑΕΦ? Πώς, δεν είδα. Εδώ τα είπε μπροστά μας, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Θες να με φουντώσεις πάλι? Τι να σοβαρολογείται, εδώ μπροστά την ώρα που πέφτουν στις πρέσπες που είναι μπροστά στα αναλόγια και μιλάνε και λέει εσείς οι Έλληνες και εμείς οι Μακεδόνες και ο δικός μας εδώ πει στα ελληνικά, stop, φίλε, για σταμάτα λίγο, άκυρα ρε κουφάλες όλα, άκυρα. Και να σηκωθεί να φύγει, να τον γράψει ιστορία, κάνει εκεί και υπέμεινε αυτό το πράγμα. Τι θες να μου πεις τώρα? Άσε με, γιατί με φουντώνεις? Άσε με, ρε φίλε, άσε με, γιατί με αυτό το θέμα έχω μια στεναχώρια μόνιμη. Μόνιμη. Εγώ να δεις. Μόνιμη. Είναι να κοιμάσαι Μακεδόνας και να ξυπνάς νότιο Μακεδόνας και να μην μπορείς να πεις και τίποτα. Εδώ όποιο πάει να διαμαρτυρηθεί, πάει να το βγάλουν χρυσαυγίτη, ακροδεξιό, νεοναζί, φασίστα αυτά. Δηλαδή είμαστε εμείς που ανησυχούμε για αυτό το πράγμα που έγινε. Κάπου διάβασα χθες, θέμα Θράκης, λέει, θέτει ο Ερντογάν. Α, τσουπ! Νάτος, ελάτε παιδιά, ένας! Ελάτε παιδιά, ένας! Ναι, αυτό, κατάλαβες. Μετά τσουπ θα βγει ο άλλος. Θα βγει ο άλλος τσουπ να πει στην Αλβανία. Τσάμιδες και τα λοιπά. Ελάτε παιδιά, εντάξει, οκ. Κωστή, θυμάσαι τους είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή? Άσε με, αδερφέ. Άσε με. Μεγαλώνω λίγο, δύο παιδάκια και δεν θέλω να σκεφτώ. Δεν θέλω να σκεφτώ τι πρόκειται πέρα να γίνει. Πέρα από αυτό, ότι θα αλλάξουν και τα βιβλία ιστορίας και ξαφνικά οι Μακεδονομάχοι θα κατατίσουν ότι λένε ότι ήταν και καταπιάδες. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι τι κληρώνει που... για σήμερα? Έλα. Τι περιλαμβάνει η κλήρωση για σήμερα? Περιλαμβάνει πάρα πολύ αγάπη και φροντίδα για εσάς που θέλετε να μπείτε σε αυτήν και μία σκούπα Siemens. Καταπληκτική σκουπάρα δίνω. Siemens. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, φίλε. Τρομερή σκούπα. Ρε, βάλε και σε μένα στην κλήρωση και τα γνωστά σε έναν άνεργο, σε ένα πολίτεκνο. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία για να ξέρω. 049. Γεια σου, δικηγόρε! Να είσαι καλά!
Έλα, τα λέμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λιάνα μου, τι να κάνουμε. Είναι μυαλά που δεν αλλάζουν, πουλάκι μου. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ο καθένας με τις αντοχές του, ο καθένας με τις ορέξεις του. Φιλαράκι μου, γεια σου Γιάννη Πουλιανίτη, κολλητέ μου, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου με το που βγαίνετε σε ό,τι έχουμε πει από τους 8 μέχρι τώρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα. Καλώς τον. Θέλω να συγχαρώ δημόσια τον κύριο Μανολόπουλο για την εξυπηρέτηση. Ο, πηγές. Δεν πηγά, θα μου τα στείλει αυτό. Έτσι, φωτογραφίες, έκανε, έρανε. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Τον έστειλε φωτογραφία για να δει τι αν ταιριάζει για το πρόσωπο. Τι να πει. Απίστευτο, φίλε, έκανε τέτοια δουλειά. Ναι, ναι. Respect, φίλε. Γι' αυτό βγαίνω να τον συγχαρώ δημόσια. Respect. Τι άλλο να κάνει. Μέχρι που στάστηλε, σου βγάλε φωτογραφίες για να επιλέξει. Έβγαλα φωτογραφίες στο Facebook μου να δει το πρόσωπό μου πώς είναι το να βάλω, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Πώληση από το διαδίκτυο. Φωτογραφίες από 5-6 γυαλιά και πέρα να διαλέξει ποια θέλει. Σοπα, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πω. Δεν έχω λόγια. Εντάξει, το ξέρω για τον Μανολόπουλο, δεν χρειάζεται να πω, φίλε. Απλά το μαθαίνει και ο κόσμος που δεν τον ξέρει. Όταν είναι κάτι σωστό, ρε Κωστή, σε αυτή τη χώρα, ας πούμε και μπράβο σε κάποιον. Ναι, ρε φίλε. Το έχω πει πολλές φορές. Είμαστε φιλοκατήγοροι. Μα τώρα. Τι να πει. 100% τι να κάνουμε. Τέλεια. Σαμπά, είδες. Κλασικός Βραζιλιάνος, πέρασε όλους. Μου εντάξει, θα τους πέρασε όλους. Το σκάψε, εμένα πιο πολύ το σκάψιμο μου άρεσε. Να σου πω κάτι, γι' αυτό η Εθνική Βραζιλία δεν έκανε τίποτα φέτος. Γιατί δεν έκανε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν είχε το Σαμπά, γιατί αρνήθηκε τη φύση της. Αρνήθηκε τη φύση της. Εθνικήσανε το ταλέντο τους και αρνηθήκαν τη φύση τους. Έτσι, σωστό. Πήγανε με ευρωπαϊκό τρόπο τρόπο να το πρωτάθλημα. Σωστό. Αυτή που έχει μάθει με αυτό τον ποπό να χορεύει βραζιλιάνικα με στρασάκια επάνω στις ρόγες και χορεύει Σάμπα, μη τη βάζεις να χορέψει. Να πω τώρα, Καρσιλαμά. Άλλος για τον Καρσιλαμά. Ας την να χορέψει εκεί πάνω στο άρμα να κουνήσει τον ποπό. Σάμπα θα χορέψει. Αυτά. Σαν τις ποδοσφαιρικές κουβέντες δεν έχει. Η Αγγλία δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί μόνο λόγο. Οι καλύτερες παίκτες αυτή είναι στην Τότεναμ. Τότε να μείνει πιο loser και πιο άτυπη ομάδα στην Αγγλία. Βέβαια τους κέρδισα εκεί, όλους ήταν τότε. Και ο Μόντριτς και ο Μπέιλ και ο Κέιν όλοι ήταν. Νεύμα νικητήτες να παίρνουν τίτλους και να ξέρουμε πώς θα παίρνουν τα παιχνίδια. Άστο το. Έγινε, Αντώνη μου. Κωστή, έτσι θα πάμε. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ίσως πάρουν ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, για να φύγει ο Βιερίνια μπροστά. Γιατί η κατάσταση είναι η Βιερίνια, η Μπαλογιάννης, ας πούμε, και δεν παλεύεται. Και να τον πάρει τώρα τον αριστερό μπακ, Αντώνη, δεν πρόκειται να παίξει με τη Βασιλεία. Βρεάστο να μην έχει για κάτι. Όχι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Μακάρι αύριο να ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, που είναι εξαιρετική περίπτωση. Δεν πρόκειται να βάλει τον Μπράντοβιτς αριστερό μπακ. Με την Βασιλεία θα παίξει αριστερά ο Βιερίνια. Ναι, ρε αγόρι μου, βάλε να έχει κανένα βέλος ακόμα στη φαρέτρα, όμως δεν σε χαλάει. Βεβαίως. Λίμωνο. Έγινε, Αντουάν! Σε φιλώ! Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί είμαστε δεμένοι από πέρα. Αυτό, φίλε. Το μεγάλο όπλο είναι αυτό. Το μεγάλο όπλο. Άντε. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε. Άλλες 4 γραμμές και αποχαιρετάμε να κάνουμε και την κλήρωση. Να βγάλουμε και την τυχερή που θα κερδίσει τη σκούπα. Δεν είναι σκούπα ψάθινη από αυτές που κυκλοφορούν οι μάγισσες στον αέρα της πόλης. Μιλάμε για κανονικές σκούπες. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου ρε Ανδρέα από το Νέο Γιόρκ. Έλα τα αγόρι μου. Έλα. Καλά είσαι. Τι ώρα είναι εκεί είπαμε, τι ώρα είναι εκεί τώρα είπαμε. Δύο τα ξημερώματα νύχτα. 7 ώρες πίσω. Ξενυχτάς μαζί μας λοιπόν. Ξενυχτάς, αγόρι μου. Τι να κάνω, θα ακούω Μάικλ Τζάκσον, θα ακούω Τζάστιν. Ταν 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 ταν. Δεν τρώγεται ρε φίλε. Δεν τρώγεται ξενιτιά. Η ξενιτιά. Άκου να σε πω. Καλή χρυσή. Χρυσή Αμερική, αλλά βαριά η ξενιτιά χωρίς τον ΠΑΟΚ. Βαριά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα που δεν έχει. Τώρα, βαριά η ξενιτιά χωρίς τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα που δεν έχει διαφημίσει σε παρακαλώ πολύ, ναι. Μπορείς να μας βάλεις εκείνο το γύρο Τζομπατζόγλου που λέει τον γκολ του Πέλκα στην ΑΕΚ. Κοίταξε. Δεν έχουμε διαφημίσεις επειδή δεν παίζει ο υπολογιστής. Αυτά όλα που ζητάς είναι. Καμιά άλλη φορά, φορά βεβαίως. Εννοείται. Να βάλουμε τσόρμπα. Αυτό το Τζομπατζόγλου έπεσαν τα τείχη της Τούμπας. Βεβαίως. Στον Μπρόγκ πέσαν όλα αυτή τη φορά. Βεβαίως. Θέλω να σου ρωτήσω. Τους παίκτες, ναι, που να το βάλεις, σε παρακαλώ. Εσύ και αυτός με κάνετε και κλαίω. Να φύγεις σε ένα χώριο. Μα συγκινείς. Να είσαι καλά. Κάθε βράδυ. Ένα άλλο θα σε ρωτήσω. Ναι. Όποιο πάρουμε ξένο παίκτη και παίξει Βασιλεία, ναι. Μετά που πάρουμε ξένο παίκτη, δεν μπορεί να παίξει στο Champions League.
Πρέπει να το δηλώσουμε. Μια στιγμή λίγο. Τώρα. Όποιον πάρουμε τώρα, δεν προλαβαίνει να παίξει με τη Βασιλεία, γιατί μένουν λίγες μέρες. Δεν θα προλάβει δηλαδή να μπει στο νόημα. Έτσι. Okay. Από αυτή την άποψη το λέω. Αν παίρναμε ένα παιχταρά που λέει ο λόγος, θα έπαιζε. Και όχι, όχι. Αντρέα, όσο μεγάλο παίχτη και να έπαιρνε. Δεν προλάβαινε τώρα να τον πολιάσει μέσα σε 10 μέρες. Πώς τον είδες αυτό τον Βραζιλιάνο? Μια χαρά τον είδα, φίλε. Ταχύτατος, τεχνίτης, μεθρασής. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε στην Τούμπα. Πού παίξαμε? Στο Όστερμπεκ, εκεί που γίνεται η προετοιμασία. Και ο κόσμος πού τον είδε, τηλεόραση? Στην τηλεόραση τον είδε ο κόσμος. Ναι, στην τηλεόραση. Που ρωτάς τον κόσμο. Στην τηλεόραση, στην Νόβα. Στην Νόβα και μετά στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Γιατί εμείς εδώ μακριά νύχτα έχουμε, δεν βλέπουμε τίποτα. Περιμένω να δείξει τη Βασιλεία να δει την Τούμπα. Υπάρχουν link, πες κάποιον που σκαμπάζει από ίντερνετ να σου δείξει ένα. Κάποιον, δεν έχει κανέναν νεότερο εκεί, κανένα που να ξέρει. Εσένα βλέπω, εσένα ακούω κάθε βράδυ. Για να μπορείς να δεις κιόλας, δηλαδή να μπεις και να δεις στα μάτια του ΠΑΟΚ τα φιλικά. Πού τα ξέρουν όλοι αυτοί στην Τούμπα, παίζαμε, ακούω, λέω στην Τούμπα. Να σε καλά, Αντρέα μου! Να μην ξεχάσεις να μου βάλεις καμιά μέρα, θα σε πάρω τηλέφωνο του Τζομπατζόγλου με το κόλπο. Να μου το. Οποιαδήποτε άλλη μέρα θες, σήμερα είχαμε θέμα με τον υπολογιστή. Ναι. Κόλλησε. Κάθε βράδυ. Να σε γερός! Να σε γερός, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Δύο γραμμές τελευταίες. Τι συγκινητικό, φίλε. Ακούω τρεις. Να ακούει άλλο από την άλλη άκρη τη γη. Είναι δύο τα ξημερώματα εκεί. Ναι, καλημέρα σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Δύο γραμμές ακόμα, γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση με τη Σεκούπα. Ναι, γεια σας. Πέσαν όλοι μαζί. Πέσαμε. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλώς τον, ναι. Μίλησε πολύ μεγάλα για Θάσο. Τι κάνεις? Από Θάσο. Ναι. Μιλάμε και πολύ στο δίκιο στη σελίδα σου. Στη σελίδα. Τι ωραία, φίλε. Τι παράδεισος εκεί. Γενικά η ωραία παραλία, παράδεισος. Εκεί που έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ο παράδεισος. Λίγο πεσμένα είναι από κόσμο. Είναι. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, δεν έχει πάρα όπως ήταν πέρσι. Αλλά εντάξει. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και μας ανεβάζει. Μας φεύγει ο καημός. Θέλω να ρωτήσω κάτι, με το Βέρμπο ξεχνάμε τίποτα? Όχι, δεν ξεχνάμε. Δεν έχει υπάρξει ούτε θετική απάντηση, ούτε αρνητική. Είμαστε σε μια διαρκής, είναι η αναμονή, σε μια διαρκή αναμονή και προσμονή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει θετική απάντηση. Δεν υπάρχει όμως και πρόταση από άλλη ομάδα που προφανώς αυτός περίμενε να πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Δεν πήγε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Τον περιμέναμε. Κωστή, κάτι άλλο θέλω. Ναι, πες μου. Να σε πω. Έλα. Θέλω και ένα παρατσούκλι. Παρατσούκλι, ε. Να σε προτείνω ένα. Για πες. Ατελίνο ή μούσλι? Μούσλι, φίλε, θα πάμε. Μούσλι, φίλε, θα πάμε μούσλι. Μούσλι, Αντελίνους έχω πολλούς. Μούσλι θα πάμε, φίλε. Αυτός που κάρβωσε τη σημαία εκείνο το βράδυ του Αυγούστου μέσα στη γενέτειρα πόλη, αδερφέ. Εκεί. Έχω τη φωτογραφία μαζί. Άστο, δεν υπάρχει, φίλε. Είπα το περιστατικό, είμαι με το Μίμι Λιόλιο, είμαι στην Τούμπα, είναι άδεια η Τούμπα. Έχουμε πάει για κάποια να ρυθμίσουμε έναν ήχο και είμαστε στο κάγκελο της θύρας 1, είναι ολόαδιο το γήπεδο. Με σκουντάει ο Μίμης και μου λέει, ρε εσύ, ο Μουσλίμοβιτς δεν είναι αυτός? Και γυρίζουμε και είναι, φίλε, ο Μουσλίμοβιτς πίσω μας και κλαίει ο Μουσλίμοβιτς σαν μικρό παιδί, φίλε. Μας βλέπει που τον παίρνουμε χαμπάρι, γυρίζει γρήγορα πλάτη και κάνει λίγο πιο εκεί. Έκλαιγε, φίλε, έβλεπε την Τούμπα και έκλαιγε. Τι να σου πω, φύγαμε κλαμμένοι κι εμείς. Με συγκίνησε τόσο. Επαγγελματίας, έτσι. Στιγνός επαγγελματίας ήρθε. Αλλά πώς δέθηκε, φίλε, με την ομάδα με τα 4 γράμματα. Έγινε μετά ψυχάρα. Άστο, φίλε, εντάξει. Μπαίνει σε μια κατηγορία. Κωστή. Να σε καλά, θα σίτη. Από σήμερα, Μούσλι. Σε χαιρετώ, Μούσλι. Γεια σου, Μούσλι. Γεια σου, Μούσλι. Γεια σου, Μούσλι. Επειδή λέμε πολλές φορές για θρησκείες και διάφορα τέτοια. Ο Μουσλίμοβιτς δεν ήταν ορθόδοξος. Για να τα λέμε όλα. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι βουδιστής, αν είναι ζωροαστριστής, αν είναι δωδεκαθεϊστής, αν είναι οτιδήποτε. Τον αγαπήσαμε ενώ ήταν μουσουλμάνος, δεν ήταν ο Μουσλίμοβιτς. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Υπήρξε άλλος που να αγάπησε τόσο πολύ. Μπαίνει σε μια πολύ κλειστή ομάδα ανθρώπων. 5-6 ανθρώπων. Εμένα με ενδιαφέρει ο άλλος τι άνθρωπος είναι. Το που πιστεύει. Ούτε ο Θεός που πιστεύει, πιστεύω εγώ, μου λέει να μισώ αυτούς που πιστεύουν κάτι άλλο. Δεν μου λέει αυτό. Ο δικός μου Θεός δεν μου λέει μίσησε αυτόν που πιστεύει κάτι άλλο. Αυτά. Ξεκάθαρα. Μαέστρο, δώσε ένα νούμερο
για να από το 1 μέχρι το 70 μέχρι το 70 από το 1 μέχρι το 79 για να δώσουμε τη σκούπα. Το 71, άρα φίλε, έτος γέννησης. Μεγάλη χρονιά δηλαδή το 71. Το 71. Το 71. Καλημέρα, καλό σου κου. Όλη Κυριακού. Το δώρο σου ήρθε τη σωστή στιγμή. Μα δεν το κληρώθηκες, τώρα το κληρώθηκες. Άλλο δώρο. 6948 σε 225. Πάρ' τη τηλέφωνο, Μαριλής. Πάρε τηλέφωνο. Καλημέρα, 6948-225, τελειώνει το νούμερό της, όλη Κυριακού. Με ήττα το όλη. Πώς λέμε, όχι, όλη χέρια. Όλη χέρια! Όλη χέρια. Καλημέρα, Κωστή, τώρα θα πάρουν και τον Ιταλό Φραντσέσκο Πρεζόνι και τον Γερμανό Καρλ Χάινς Βαπόρεν, λέει ο Γιώργος. Από την Κατερίνη Ζούμουσου. Το νούμερό της τελειώνει σε, περίμενε, εδώ, σε 225. 6948 σε 225, που λέει καλή. Καλιέρα λέει μάλιστα, δεν έχει ξεχάσει το μη, εκτός και αν ήθελε να το στείλει στην Έρα Σπορ το μήνυμα. Καλό σου κου, όλη Κυριακού, το δώρο σου ήρθε τη σωστή στιγμή. Λοιπόν, βγάλε την αέρα. Σηκώνει. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παναγόπουλο, καλημέρα. Γεια σου Δημητράκη μου. Λοιπόν, τέλεια. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Κερδίκανα εσύ. Κερδίσαμε! Είσαι η Όλη! Είμαι η Όλη, το άκουσα και χαίρομαι τόσο πολύ. Από πού βγαίνει το Όλη? Από το Όλγα. Όλγα! Ναι. Αλλά ήθελες να συμπεριλάβεις να σε αγαπάνε όλοι, έστω ανορθόγραφο με ήττα, και το έκανες όλοι. Έχεις ξανακερδίσει τίποτα σε εμάς? Όχι. Πρώτη φορά! Τέλεια! Πολύ χαρούμενη. Γεια σου όλοι που σ' αγαπάμε όλοι! Τέλεια! Κέρδισε σκουπάρα Siemens πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τέλεια! Θα σου στείλουμε το όνομα στον Παμπουκίδη Νικολαίδη στην Ηλεκτρονέτ. Πηγαίνεις από σήμερα το μεσημέρι και παραλαμβάνεις τη σκουπάρα σου και να είσαι πάντα τυχερή και ευτυχισμένη. Και εσύ να είσαι γερός και να δίνεις τόσο ωραία δώρα στον κόσμο. Τέλεια. Πάρα τέλεια, πολύ. Τέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σου όλοι. Γεια σου όλοι. Να είσαι πάντα τυχερή. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, μία ακόμα εκπομπή. Πολυθεσμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Φτάνει στο τέλος της. Σήμερα χωρίς διαφημίσεις, βρε. Χωρίς αυτό που επιθυμούσατε όσο καμία άλλη φορά. Δηλαδή, ευχές έπιασαν. Μιλάμε ακατάσχετα τις 8. Αλήθεια. Χωρίς διαφημίσεις. Πήρατε εκδίκηση. Να σας πω ότι δεν το χάρηκα. Το χάρηκα και εγώ να πω την αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, καλό σου κου. Προσέχετε όπου πάτε. Μπανάκια, πιερίες καλκιδικές, σούξου μούξου. Μην ξεχνάτε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη. Γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Οι ευλίγιστοι προσπαθείτε να γλύψετε και τα δάχτυλα των ποδιών. Υπέροχα πράγματα. Ακόμα και οι χαρτοπετσέτες του είναι πεντανόστιμες. Μας παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι Visual Store, κορυφαίο κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα, ό,τι θέλετε σε gadget, σε συστήματα για το αυτοκίνητό σας, για το σκάφο σας, τον Ατάλο, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Φυσικά, Άρτος Αεροπλαστία Νικολαίδης, θα πάθετε πλάκα με το παγωτό του, μεγάλα ημέρας, αγνά υλικά, πεντανόστιμα όλα, και στα δύο καταστήματα, και στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντί ο ΑΕΔ. Εκεί και ψωμάρες και γλυκάρες και τα πάντα και την καφεδιά σας, όλα υπέροχα. Μην ξεχνάτε για Τέντα Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4-30-011, 35 χρόνια τεντάρες φτιάχνουν. Τα κορυφαία τεντόπανα, τα πιο όμορφα, τα πιο ανθεκτικά, μην πηγαίνετε σε φτηνιάρικα πράγματα. Με τον πρώτο αέρα, με την πρώτη βροχή, γίνεται κουρέλι. Εδώ έχουμε τα πιο ανθεκτικά και τα πιο γνήσια. Και σόμφι μηχανισμούς και τα πάντα όλα. Αυτά, πουλάκια μου, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Bye, bye, ζούμου σου λέμε! Φιλιά, 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 η εκπομπή επανάλα στο zoomusu.gr. Μπαίνετε, εκεί θα είναι ηχογραφημένη, όλα τακτοποιημένα από μπαμπά και γιο Μανουκίδη στο zms.gr. Γεια σας!